Αγαπητοί συνάδελφοι, καλησπέρα. Καλησπέρα στους παρόντες, καλησπέρα σε αυτούς που συνδέονται και θα συνδεθούν από μακριά. Πριν παραδώσω, γιατί ο συντονιστικός ρόλος ανήκει στο σημερινό Προεδρείο, πριν τους δώσω το λόγο και αποσυρθώ, θέλω καταρχήν να τους ευχαριστήσω. Να ευχαριστήσω τους συναδέλφους από άλλες ειδικότητες που είναι παρόντες και θα τους ονοματίσω κατά σειρά εμφάνισης, όπως λένε και στις εκπομπές. Τον κύριο Ιακώβου, διευθυντή του τμήματος της κλινικής πυρηνικής στο νοσοκομείο ΧΕΠΑ, τον κύριο Παναστασίου, του μέλους της ιατρικής φυσικής, αγαπητό συνάδελφο, την κυρία Γιαννούλα, επιμελήτρια στο ίδιο τμήμα της πυρηνικής ιατρικής, τον κύριο Χατζηδάκη, που τον γνωρίζετε, καθηγητή με αντικείμενο την πνευματική εθνολογία. Προφανώς τον κύριο Κουκοβίνα, κάτι δίπλα μου, που όλοι τον γνωρίζετε, έναν ογκολόγο με βαρύ όνομα στη Θεσσαλονίκη, του οποίου την εμπειρία και το κύριο θέλουμε να αξιοποιήσουμε σε αυτή την τράπεζα. Και την κυρία Χατζηπαυλίδου, που τη χαιρετώ, τη βλέπουμε μακριά, διευθύντρια σε ένα. Καλησπέρα σα. Ένα πολύ μάχημο τμήμα πυρηνική ιατρική που έχει σχέση να κάνει με την ογκολογία. Αυτό του ευχαριστώ λοιπόν όλου που είναι σήμερα και επισημαίνω το σημαντικό τη σημερινή τράπεζα, το δεύτερο σημαντικό. Γιατί το πρώτο σημαντικό είναι το θέμα τη, ραδιοεμβολισμό όγκων ύπατο. Το δεύτερο σημαντικό που όμω δεν θέλω να το αφήσω πριν να το υπογραμμίσω, είναι η διεπιστημονικότητα. Γιατί αυτή τη στιγμή συναντιόμαστε συνάδελφοι από διαφορετικέ ειδικότητε με κοινό στόχο. Και επειδή η διεπιστημονικότητα είναι ο τρόπο προσέγγισης πια των σύγχρονων ιατρικών προβλημάτων, μια και η ιατρική έχει γίνει σύνθετη, δύσκολη και προκόβει συνέχεια, και μόνο μέσω τη διεπιστημονικότητα προκόβει. Άρα θέλω να επισημάνω αυτό το γεγονό ότι σήμερα βρισκόμαστε από διαφορετικού επιστημονικού χώρου, με κοινό στόχο και κοινή αναφορά, συνάδελφοι με διαφορετικό background, με στόχο ο ένας να συμπληρώσει και να προσθέσει στον άλλον. Ή μάλλον ο ένας να πολλαπλασιάσει τον άλλον. Δεν είναι μόνο πρόσθεση, μάλλον είναι πολλαπλασιασμός. Μέσα σας ευχαριστώ όλους τους παρόντες και παραδίδω το βήμα και το συντονισμό στον κύριο Ιακώβη και στον κύριο Παναστασίου. Ευχαριστούμε κύριε Βρασόπουλο για την πρόσκληση. Νομίζω ότι δεν έχω να κάνω κάτι άλλο πέρα από να επαυξήσω αυτά τα τελευταία κυρίως που είπε ο κύριος Βρασόπουλος και να τονίσω ότι συζητάμε για μια δράση η οποία προκύπτει από τη συνέργεια όχι μόνο διαφορετικών ιατρικών ειδικοτήτων αλλά επιστημόνων που βρίσκονται στην ιατρική, δηλαδή πέρα από την κλασική, την επιβατική, την αρχαιολογία, την κλινική ιατρική, την οκολογία, έχει ένα τεράστιο κομμάτι στην πραγματοποίηση αυτής της σύγχρονης προσπάθειας αντιμετώπιση των όγκων του ύπατος, περνάει από τα χέρια των ακτινοφυσικών, κ. Παπαναστασίου εδώ δίπλα, όπου χωρίς την αλογή δεν θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε σε αυτό. Τα παραδείγματα. Okay, νομίζω μπορούμε να ξεκινήσουμε. Είναι τρεις οι ομιλίες όπως βλέπετε. Η πρώτη, η οποία μιλάει, είναι η επιμελήτρια δίπλα που έχουμε τη χαρά να συνεργάζουμε καθημερινά στο νοσοκομείο μας στο ΑΧΕΠΑ, η κυρία Γιαννούλα, η οποία θα μιλήσει για το ρόλο που έχει ο επιδημιολογικός γιατρός σε αυτό το κομμάτι του ενδιαφέρον του ραδιοεμβολιασμού. Πρώτο λόγο εγώ λοιπόν θέλω να ευχαριστήσω θερμά για την πολύ τιμητική πρόσκληση και τον κύριο Βρασόπουλο και τον κύριο Χατζηδάκη για την συμμετοχή μου στα μεταεκπαιδευτικά μαθήματα της ακτινολογίας. Θέλω έτσι να πάρω και την ευκαιρία να ευχαριστήσω τον κύριο Χατζηδάκη και ξέρω και εξ ονόματος των δικών μου καθηγητών, του κυρίου Ιακώβου και του κυρίου Παπαναστασίου, για την εξαιρετική συνεργασία έτσι, και ένα νέο πεδίο που μας άνοιξε στην πυρηνική ιατρική και την αντιμετώπιση αυτής της ομάδας των ασθενών με όγκους ύπατος και την πραγματοποίηση ραδιοεμβολισμού. Θα σας μιλήσω λοιπόν από τη σκοπιά του πυρηνικού γιατρού για τον ραδιοεμβολισμό των υπατικών όγκων. Τα υπατώματα λοιπόν, βεβαίως σας τα εξηγήσει ο κύριος Μπουκοβίνας καλύτερα που έχουμε την τιμή να τον έχουμε στην σημερινή παρουσίαση, είναι ο έκτος πιο συχνός καρκίνος και η τρίτη συχνότερη αιτία θανάτου από νεοπλάσματα παγκοσμίως. Έχουμε περίπου 900.000 νέες περιπτώσεις κάθε χρόνο και λίγο παραπάνω από 800.000 θανάτους ετησίως και σύμφωνα με τους υπολογισμούς που κάνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ως το 2040 θα έχουν χάσει τη ζωή τους από υπατώματα περίπου 1,3 εκατομμύρια άνθρωποι.
Είστε εξοικειωμένοι με το έτσι ευρύτερα αποδεκτό σύστημα σταδιοποίησης αυτό της Barcelona Clinic Liver Cancer, που ουσιαστικά έχουμε τη διάκριση των όγκων αυτών σε 5 στάδια με βάση τα απεικονιστικά χαρακτηριστικά της νόσου, την υπατική λειτουργία, την πλέον ενδεδειγμένη αντιμετώπιση τους, έτσι και την επιβίωση που αυτή μπορεί να διασφαλίσει. Σύμφωνα λοιπόν με την επικυρωποιημένη έκδοση των κατευθυντήριων υγειών της Barcelona Clinic, ο ρδιοεμβολισμός έχει θέση στην αντιμετώπιση των υπατωμάτων, έχει θέση σε μονήρις όγκους ως 8 εκατοστά, αλλά και βέβαια προτείνεται, δεν φαίνεται εδώ τόσο καλά όσο στο κυρίως κείμενο των κατευθυντήριων υγειών, σαν εναλλακτική μέθοδος θεραπευτική που μπορεί κάλλιστα να αντικαταστήσει τις άλλες μεθόδους, τον χήμιο, τον εμβολισμό, τους ablation, με ραδιοσυχνότητες, έτσι ώστε να καταστήσουν τον ασθενή μας υποψήφιο για μεταμόσχευση. Βέβαια, όπως συχνά συμβαίνει, κατευθυντήριες οδηγίες δεν ανταποκρίνονται στην κλινική πραγματικότητα και δει στην κλινική πραγματικότητα που είναι μακριά από Centers of Excellence, δεν είναι μονόδρομος για αντιμετώπιση των ασθενών, μακάρι να ήταν. Οπότε αυτό που βλέπουμε να φαίνεται και πολύ ωραία εδώ πέρα στο γράφημα από τη μελέτη των Ματσουμότο και συνεργατών σε μια σειρά από 321 ασθενείς, που ουσιαστικά τώρα το εμβαδόν κάθε κύκλο αντιπροσωπεύει και τον αριθμό αυτών των ασθενών, είναι ασθενείς με πατοκυταρικό καρκίνο. Βλέπουμε ότι την μερίδα του λέοντος. Καταρχήν βλέπουμε ότι το 76% περίπου από όλους αυτούς τους ασθενείς είχαμε συμφωνία με τα guidelines. Το συναντάμε σχεδόν στην καθημερινότητά μας. Βλέπουμε επίσης πως ένα πολύ μεγάλο ποσοστό αυτών των ασθενών τελικά υποβλήθησαν σε ραδιοεμβολισμό και βεβαίως και σε άλλες επεμβάσεις, άλλες παρεμβάσεις που γίνανε προκειμένου να γίνει ο χειρισμός των ασθενών. Και φυσικά αυτό το δίκτυο είναι και αυτό που βλέπουμε και συναντάμε και εμείς στην καθημερινή κλινική πράξη. Ένας ασθενής λοιπόν υποβάλλεται σε περισσότερες από μία θεραπείες και όχι πάντα έτσι με την ίδια σειρά. Πάμε λίγο τώρα να δούμε όμως τι είναι ο ραδιοεμβολισμός. Είναι η εσωτερική ακτινοθεραπεία. Είναι μία μέθοδος ουσιαστικά εσωτερικής ακτινοβόλησης των όγκων του ύπατος. Η πυρηνική ατρική γενικώς, όπως και εδώ, εκμεταλλεύεται τη βιολογία. Εκμεταλλεύεται εμπροκειμένου το γεγονός πως το ύπα ρεματώνεται ως επιτοπλίστο από την πηλαία και λιγότερο από την υπατική. Οι όγκοι όμως του ύπατος, ακριβώς επειδή υπάρχει νεοαγγείωση και τα αγγεία αυτά έχουν ανάγκη από αρτηριακό αίμα, αιματώνονται από την υπατική αρτηρία. Οπότε τι κάνουμε, όχι εμείς, ο κύριος Χατζηδάκης και ο κύριος Κούγιας και η ομάδα τους, καθετηριάζουν την κοινή μοιραία, διαμέσου της οποίας φτάνουμε στην υπατική και εκλεκτικότερα στο αγγείο ή τα αγγεία που αρδεύουν τον όγκο, όταν βεβαίως έχουμε διασφαλίσει ότι ο καθετήρας βρίσκεται στην σωστή θέση και πολλά άλλα πράγματα που θα αναφέρουμε στη συνέχεια και που θα σας εξηγήσουμε περισσότερη λεπτομέρεια ο καθηγητής, προκειμένου να φτάσουμε στον όγκο και να τον εμβολήσουμε. Να τον ακτινοβολήσουμε καλύτερα με τις μικρόσφαιρες 3 και βεβαίως παράλληλα να τον εμβολήσουμε. Πάμε να δούμε όμως πώς καταστρέφεται ο όγκος. Ουσιαστικά με την επίδραση της β' ακτινοβολίας σε αυτόν, με δύο τρόπους, με έναν άμεσο, διασπώνται οι φωσφοδιεστερικοί και οι δεσμοί υδρογόν μεταξύ των κλώνων της έλικας του DNA από την β' ακτινοβολία, είτε έμεσα με τον ιονισμό των μορίων του νερού που οδηγεί στον σχηματισμό ενός ιόντος οξονίου και ενός ανιόντος υδροξυλίου, τα οποία επίσης επιδρούν στο DNA με τον ίδιο τρόπο, με αποτέλεσμα έτσι, αν δεν υπάρχει επιδιόρθωση, να έχουμε την απόκρουση, την έκρουση και τον κυταρικό θάνατο. Έτσι, οι μικρόσφαιρες τρίου κάνουν αυτό που φαίνεται εδώ πέρα στην εικόνα, εκπέμπουν υπερεκλεκτικά την προκαθορισμένη ενεργότητα στους όγκους και επιτυγχάνουν όταν συνδυάζονται με χημειοθεραπεία, ακόμη καλύτερα δηλαδή αποτελέσματα σε σχέση με τις περιπτώσεις των ασθενών στους οποίους χορηγείται χήμιο σαν μονοθεραπείας. Βελτιώνουν, βλέπουμε την ποιότητα ζωής τους και έτσι αυξάνουν και το προσδόκιμο της επιβίωσής τους. Πολύ λίγα και σύντομα στοιχεία από την ιστορία.
Δεν είναι κάτι καινούριο ο ραδιοεμβολισμός. Σκεφτείτε ότι είχαμε πρώτες εφαρμογές ήδη από την δεκαετία του 60. Στην αρχή μιλάμε για μεταλλικά σφαιρίδια ιτρίου, τα οποία είχαν πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Είχαμε δηλαδή πραγματικά μείωση του μεγέθους των όγκων. Είχαμε όμως δυστυχώς και διαρροή από, από τα σφαιρίδια αυτά ιτρίου, που είχε σαν αποτέλεσμα ανεπιθύμητες ενέργειες που ήταν δύσκολα διαχειρίσιμες, έτσι με προεξάρχουσα την μυελοκαταστολή. Στη δεκαετία του 80, το 82 μάλιστα δημοσιεύεται από τους Μαντραβάτη και Πάγκος η πρώτη έτσι, μελέτη χωρίσμη προς σφαιριδιών νητρίου, οι οποίες βοηθούν, όπως είναι φυσικό, υπεραγγιούμενους όγκους, περισσότερο σε σχέση με υποαγγιούμενους όγκους, κυρίως έτσι προερχόταν και από μεταστατικό καρκίνο πνεύμονα. Ενώ τέλος, το 1990, έχουμε ένα καινούργιο φάρμακο, ένα εξαιρετικό φάρμακο, το όνιο, που όπως λέμε έτσι μεταξύ μας τα έχει όλα, αλλά δεν συμφέρει και θα σας εξηγήσω γιατί. Το όλμιο λοιπόν τι κάνει. Το όλμιο έχει τη δυνατότητα να εκπέμπει β' και γ' ακτινοβολία. Μπορούμε δηλαδή να το χρησιμοποιήσουμε σαν φάρμακο θεραπείας αλλά και σαν φάρμακο απεικόνησης με πάρα πολύ καλά απεικονιστικά χαρακτηριστικά, γιατί ουσιαστικά η ποινική ιατρική κάνει αυτό, βλέπει και αυτό που βλέπει θεραπεύει. Οπότε προφανώς έτσι είναι πολύ σημαντικό να έχουμε καλές εικόνες. Το όλμιο όμως εκτός από όλα αυτά είναι το ίδιο και παραμαγνητική ουσία. Ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο μας βοηθάει σε όλα τα στάδια της διαδικασίας του ραδιοεμβολισμού, από το workup, την προεργασία, να έχουμε καλές εικόνες προηγουμένως, με το ίδιο φάρμακο να απεικονίζουμε το σχεδιασμό της θεραπείας, το ίδιο φάρμακο να δίνουμε σαν θεραπευτικό σκεύασμα και βεβαίως έτσι αντίστοιχα με μαγνήτες να παρακολουθούμε και την απόκριση στην θεραπεία. Σήμερα τώρα, οι παράγοντες που χρησιμοποιούμε στο ραδιοεμβολισμό και που έτσι θα γνωρίσουμε εμείς στην Ελλάδα τουλάχιστον, είναι τρεις. Οι εξής δύο για μας είναι οι μικρόσφαιρες ιτρίου από γυαλί, το Therasphere, και οι μικρόσφαιρες Meritin που χρησιμοποιούμε εμείς από τη Sirtex. Που ουσιαστικά τι περιέχουν, ήτριο. Το ήτριο είναι ένας εκπομπός β' ακτινοβολίας, διασπάται σε ζυρκόνιο, ενώ παράλληλα εκπέμπεται και ακτινοβολία πέρυσης, που είναι η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, η Bremsstrahlung, που παράγεται από την επιβράδυνση ενός φορτισμένου σωματιδίου όταν αποθείται ή έλκεται έντονα, περνώντας έτσι με σχετικά μεγάλη ταχύτητα από άλλο φορτισμένο σωματίδιο, που είναι συνήθως ηλεκτρόνια από τον πυρήνα ενός ατόμου. Αυτή είναι η ακτινοβολία, είναι που μας επιτρέπει και να απεικονίσουμε το ήτριο τόσο με SPECT κάμερα όσο και με PET συστήματα. Ο φυσικός χρόνος ημιζωής του είναι 2,67 ημέρες και είναι σημαντική για μας η χρόνη ημιζωής, γιατί μπορούμε με ανάλογο τρόπο να διαχειριστούμε και τους ασθενείς. Έχουμε λοιπόν μια άνεση χρόνος προς το χειρισμό και η δυσδυτικότητά του στους ιστούς είναι από 2,5 χιλιοστά έως 11 χιλιοστά, που επίσης είναι πολύ σημαντικό για τη διασφάλιση αυτού που λέμε υπερεκλεκτικής ακτινοβόλησης και προστασία σαφώς έτσι των γειτονικών ιστών. Εδώ πέρα τώρα είναι τα φάρμακα, η Therasphere παίρνει έγκριση από τον FDA λίγο πριν το 2000. Τα μόνα στοιχεία έτσι που λίγο θα μείνω, γιατί δεν θέλω να καταχραστώ το χρόνο εδώ πέρα και την υπομονή σας, είναι ενώ μιλάμε για ίδιες διαμέτρους περίπου, δηλαδή έχουμε στη Therasphere σε ένα έτος από 20 έως 30 μικρά και στην Sirtex 30 περίπου, 20 με 60 μικρά, με μέση τιμή τα 30-32. Τι γίνεται τώρα, σε κάθε σφαιρίδιο γυάλινο, σε κάθε σφαιρίδιο της Therasphere, έχουμε περίπου 2.500 μπεκερέλ ενεργότητα, ενώ αντίστοιχα σε κάθε σφαιρίδιο της Sirtex έχουμε κάπου στα 85 μπεκερέλ. Αυτό σε σχέση με το αυτά έτσι που πρόκειται να δούμε στη συνέχεια. Πάμε να δούμε τώρα τη SIRT, τον θεραπευτικό αλγόριθμο. Ουσιαστικά ο ραδιοεμβολισμός δεν είναι μόνο η θεραπεία αυτή καθεαυτή. Περιλαμβάνει 4 στάδια, τα οποία είναι εξίσου σημαντικά κατά τη γνώμη μου με την ίδια θεραπεία. Το πρώτο στάδιο λοιπόν είναι η κατάλληλη επιλογή του ασθενή, έτσι ώστε να έχουμε έτσι τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα και τις λιγότερες επιπλοκές. Είναι το προθεραπευτικό στάδιο, η προεργασία, το workup, που περιλαμβάνει την αγγειογραφία, τον σχεδιασμό που γίνεται με μακροσυσσορεύματα αλβουμίνης και η απεικόνιση με SPECT-CT. Είναι βεβαίως η θεραπεία αυτή καθεαυτή, η χορήγηση των σφαιριδίων του ιτρίου.
Και βεβαίως στο μεταθεραπευτικό στάδιο, όπου ελέγχουμε τι κάναμε, ελέγχουμε δηλαδή τη θέση που χορηγήσαμε το ίδιο, γίνεται δοσημετρία. Και σε αυτό το στάδιο περιλαμβάνεται επίσης και η παρακολούθηση του ασθενή με τα θεραπευτικά, ο έλεγχος της ανταπόκρισης στην θεραπεία μας. Όπως είδαμε και νωρίτερα, έτσι, κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με το ΣΥΡ ποικίλουν και δεν είναι πάντα δυνατόν να εφαρμοστούν λέγει άρνης. Εδώ θα πω μόνο κάποια από τα κριτήρια που υπάρχουν, τουλάχιστον αυτά που πρέπει πάντα να τηρούνται. Γενικά ο ΣΥΡ μπορεί να εφαρμοστεί σε ανεχείρητους, σε χημοαθεκτικούς, πρωτοπαθείς και δευτεροπαθείς υπατικούς όγκους. Θέλουμε οι ασθενείς μας όμως να έχουν καλό performance status. Μπορούμε να το κάνουμε και σε κυρωτικούς, εφόσον το στάδιο είναι το Child Q στάδιο να είναι A, για να μπορεί έτσι κάποιος να είναι καλός υποψήφιος. Σαφώς θέλουμε ένα καλό αιματολογικό προφίλ, ανάλογα με αυτό που θέλουμε για να πάρει συστηματική χημειοθεραπεία ένας ασθενής. Το Karnofsky Performance Status πρέπει να είναι επίσης καλό. Είναι σημαντικό, βεβαίως υπάρχουν έτσι εξαιρέσεις και είναι θέμα περισσότερο τεχνικό, το να μην υπάρχει η διήθηση σαφώς σε μείζωνα αγγεία και οι περιορισμοί που αφορούν στην εξωυπατική έκκληση του φαρμάκου, τα οποία όμως τα διασφαλίζουμε μέσα στο workup. Αντένδειξη βεβαίως όπως και για όλες τις άλλες θεραπείες πυρηνικής ιατρικής είναι εγκυμοσύνη, ο θυλασμός. Εδώ έχουμε επίσης την προηγηθήσα άκτινο, ο ασκήτης και η υπατική ανεπάρκεια ή ο ασθενής μας έτσι να έχει προσδόκιμο κάτω από 3 μήνες. Πάλι στο τεχνικό κομμάτι που θα αναλύσω συνέχεια είναι το σαντ, το πνευμονικό, να είναι κάτω από 20%. Ουσιαστικά δεν θέλουμε να προκαλέσουμε ακτινικές πνευμονίτιδες. Θα σας εξηγήσω πώς το διασφαλίζουμε, θα σας δείξω και κάποιες εικόνες στη συνέχεια. Και πάμε στο workup. Αυτό είναι ένα στάδιο έτσι που θα σας μιλήσει και ο κύριος Καδιντάκης, φαντάζομαι, για τα MMA. Καλά λέω, κύριε Καδιντάκη. Λοιπόν, θα σας μιλήσω για τα MAA, λοιπόν, όχι για το MMA. Λοιπόν, αυτά είναι τα μικροσωματίδια τα οποία είναι επισημασμένα με το τεχνίδιο, που είναι έτσι το ραδιοφάρμακο που και εσείς ακούτε περισσότερο να χρησιμοποιούμε στην πυρηνική ιατρική. Δεν έχουν το πολύ ωραίο σφαιρικό σχήμα που έχουν τα μικροσφαιρίδια του ιτρίου, έχουν όμως έτσι μία μέση διάμετρο αντίστοιχη με αυτά, με μεγαλύτερο έβρος εδώ, από 10 μικρά ως 150 μικρά. Έχουμε έναν καλό χρόνο ζωής και είναι ένα φάρμακο που είναι πολύ εύκολα διαθέσιμο και διαχειρίσιμο για μας στα τμήματα πυρηνικής ιατρικής και έχει και καλά απεικονιστικά χαρακτηριστικά. Είναι πολύ σημαντικό να πραγματοποιείται έτσι με πολύ συγκεκριμένα βήματα και αυστηρά αυτός ο σχεδιασμός της θεραπείας, το mapping. Ουσιαστικά επιλέγεται το αγγείο που θα γίνει η χορήγηση, εκτιμάται και ποσοτικοποιείται. Ουσιαστικά είναι ποσοτικά τα δεδομένα που δίνουμε εμείς των διαφυγών στον πνεύμα αλλά και σε άλλους ιστούς εξωυπατικά. Και βεβαίως το πολύ πολύ σημαντικό κομμάτι που περιλαμβάνει είναι η δοσημετρία. Μπορούμε λοιπόν με βάση το workup να προσδιορίσουμε την ενεργότητα που θα χορηγήσουμε και να υπολογίσουμε έτσι και τι δόσεις θα πάρει το ΗΠΑ, οι όγκοι, οι πνεύμονες και οι ιστοί εξωυπατικά. Είναι σημαντικό λοιπόν κομμάτι της προεργασίας, ο καθητηριασμός και η γεωγραφία για να κάνουμε την θεραπεία τελικά. Εκεί γίνεται και η επιλογή του κλινικού σεναρίου, εκεί οι ερωτηματικοί εκνολόγοι μας θα καταλήξουν στο ποιο αγγείο θα πρέπει να εμβολήσουν. Γίνεται ουσιαστικά η χαρτογράφηση και τα βήματα που θα ακολουθούν στην ιδίως θεραπεία και εάν υπάρξει έτσι η ανάγκη προχωρούν σε εμβολισμό αγγείων ώστε να αποφύγουμε διασπορά εξωυπατικά. Τα κλινικά σενάρια τώρα του ραδιοεμβολισμού.
Είναι 5 διαφορετικά, η τμηματεκτομή σε εντοπισμένη νόσο, η λοβεκτομή σε βλάβες σε έναν από τους 2 λοβούς. Είναι τα σενάρια 3 και 4 που συνήθως έτσι διαχειριζόμαστε και εμείς με εκτεταμένη νόσο και πολλαπλές βλάβες σε διαφορετικά τμήματα, που ουσιαστικά έχουν σκοπό το να καθυστερήσουν την πρόοδο της νόσου. Και έχουμε και το σενάριο 5, όπου έχουμε πια τον ραδιοεμβολισμό σαν παρηγορική θεραπεία. Η ποσοτικοποίηση των διαφυγών του πνεύμονα τώρα μπορεί να γίνει με 2 τρόπους. Το κάνουμε είτε με υπολογισμό του γεωμετρικού μέσου που γίνεται σε στατικές εικόνες, είτε βέβαια με SPECT CT και κατάλληλο λογισμικό που ουσιαστικά γίνεται μια τρισδιάστατη έτσι, αποτύπωση των οργάνων και των σημείων ενδιαφέροντος, ώστε να μπορέσουμε να υπολογίσουμε πόσο είναι η διαφυγή μας. Μια αρκετά ενδιαφέρουσα περίπτωση είναι αυτή η ασθενής. Είναι μια 79χρονη ασθενής με υπατοκυταρικό. Εδώ λοιπόν ξέραμε ότι θα πάμε για το τρίτο σενάριο ουσιαστικά. Κατά την αγιογραφία, ενώ φαινόταν πως όγκος αρδεύεται από το αγγείο που σημαίνεται έτσι με το μπλε βέλος, τελικά ο κ. Κατζηδάκης μας εξήγησε ότι έπρεπε να μπούμε στο αγγείο που φαίνεται με το κόκκινο βέλος και πράγματι. Αυτές οι εικόνες που σας, αυτό το βίντεο είναι από το σχεδιασμό με ΜΜΑ. Είδαμε ότι πράγματι αυτό ήταν το τροφοφόρο αγγείο και πήγανε τα μακροσωρεύματα αλβουμίνης εκεί που θέλαμε να πάμε. Για να το προχωρήσω. Θα λοιπόν, στο ίδιο περιστατικό τώρα, υπολογίσαμε 3,3 εμείς την διαφυγή στον πνεύμονα. Είναι πολύ σημαντικό να κάνουμε έτσι αυτές τις μελέτες και ο λόγος που γίνεται είναι ακριβώς αυτό που σας έχω ήδη αναφέρει, το να αποφύγουμε μεγάλες διαφυγές στους πνεύμονες. Διαφυγές πάνω από 20% είναι απαγορευτικές. Προφανώς αυτό το παράθυρο του 10 με 20% δεν έχουμε την ίδια ασφάλεια που έχουμε με λιγότερο από 10%, οπότε να προσαρμόζουμε τις χορηγούμενες ενεργότητες. Τώρα εδώ πέρα είναι η δοσιμετρία που κάναμε στην ίδια ασθενή που σας έδειξα πριν, που ήταν 3,3 με τις πλάναρ εικόνες. Εδώ πέρα με τη τρισδιάστατη επεξεργασία είδαμε μεγαλύτερο ποσοστό και ο λόγος ήταν πως, επειδή γίνεται με artificial intelligence τώρα η όλη διαδικασία, ότι το software πήρε σαν κομμάτι του πνεύμονα ένα κομμάτι του ύπατος που σαφώς είχε μεγαλύτερη ενεργότητα και αυτό μας έδειξε λίγο μεγαλύτερο το lung sound, που πάλι δεν είναι απαγορευτικό, μπορούσαμε να προχωρήσουμε κανονικά στην θεραπεία. Εδώ από τη βιβλιογραφία έχω 2 εικόνες, πάλι μελέτες workup με ΜΜΑ. Στην πρώτη βλέπετε πως έχουμε εξωυπατική διαφυγή στο 12ο και στη δεύτερη εκτός από τη μάζα του υπότιτλου που πήρε πάρα πολύ ωραία, τα μακροσωρεύματα πήγανε και στο στομάχι. Η δοσιμετρία τώρα, το τελευταίο κομμάτι αυτής της προεργασίας, είναι όμως το πιο σημαντικό. Σε αυτήν βασίζεται ο υπολογισμός της ενεργότητας, η εκτίμηση της κατανομής των μικροσφαιρίδιων και ουσιαστικά είναι έτσι ένα προγνωστικό εργαλείο για το πώς θα πάει ο ασθενής μας, για το πόσο αποτελεσματική ήταν η θεραπεία μας, αλλά και για το πόσο ασφαλής. Η δοσιμετρία λοιπόν μπορεί να είναι η single compartment ή multi compartment. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι μπορούμε να πούμε ότι εμείς θέλουμε να εκνοβολήσουμε αυτό το κομμάτι του ύπατος, οπότε επιλέγουμε όλο το κομμάτι αυτό στο οποίο βρίσκεται ο όγκος, ή να πάρουμε κάθε όγκο ή τον μονήρι όγκο, αν είναι ένας εν πάση περιπτώσει, ξεχωριστά και να υπολογίσουμε για κάθε έναν από αυτό, λέγοντας εμείς στο software τα grade που θέλουμε τελικά να πάρει ο όγκος ή το compartment, το μεγαλύτερο του ύπατος, πόση είναι η δόση που πρέπει να χορηγήσουμε. Η δόση Sphere είναι η πρώτη τυχιοποιημένη κλινική μελέτη που ουσιαστικά συγκρίνει την multi-compartment με την κλασική μέθοδο της δοσιμετρίας και βρίσκει ότι η πρώτη, η multi-compartment δηλαδή, σε ποσοστό 71,4% σε σχέση με το 35,7% της standard δοσιμετρίας, έτσι με υψηλή σημαντικότητα στατιστική, είχαμε αντικειμενική ανταπόκριση σε αυτήν την ομάδα των ασθενών. Εμείς η αλήθεια είναι ότι στα περιστατικά μας κάνουμε και τις 2 μεθόδους.
και ανάλογα και με τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά, κλινικά, εργαστηριακά, απεικονιστικά, επιλέγουμε την ενεργότητα που θα δώσουμε. Δεν πάμε τυφλά με βάση τα αποτελέσματα. Αυτή είναι η προηγούμενη ασθενή που σας έδειξα. Στην single compartment δοσημετρία βγάλαμε ότι έπρεπε να δώσουμε στην ασθενή μας 1,57 GBq/L, ενώ στη multi compartment ουσιαστικά υπολογίστηκε ότι πρέπει να δώσουμε 2,34 GBq/L. Εμείς δώσαμε γύρω στα 2 σε αυτή την ασθενή που πήγε πολύ καλά. Δεν θα μείνω πάρα πολύ εδώ, θα σας τα εξηγήσει και ο κύριος Χατζηδάκης πολύ καλύτερα. Ουσιαστικά ο ραδιοεμβολισμός γίνεται στον αγγιογράφο. Εμείς ερχόμαστε και παίρνουμε τη θέση μας, αφού η δύσκολη δουλειά έχει ήδη γίνει από τους επεμβατικούς ακτινολόγους. Αυτό που θα δείτε στη συνέχεια είναι το κουτί που χρησιμοποιούμε. Τοποθετείται λίγο πιο πάνω από την τράπεζα που βρίσκεται ο ασθενής για την εσφαιρίδια. Θέλουμε να εκμεταλλευτούμε και τη βαρύτητα για να φτάσουν εκεί που πρέπει να φτάσουν. Είναι σημαντικό να αποφύγουμε τη διασπορά έτσι σε άλλους ιστούς. Γι' αυτό το λόγο και οι επεμβατικοί μας ακτινολόγοι κοιτούν να αποφύγουν αγγεία όπως η γαστροδεκατακτηλική, για να αποτραπεί η ακτινική βλάβη σε υγιείς ιστούς. Παίρνουμε λοιπόν την θέση μας δίπλα στον ασθενή. Μπορούμε ταυτόχρονα μέσω αυτού του κουτιού να χορηγήσουμε εμείς τις μικρός περιστητρίου και ο επεμβατικός ακτινολόγος, ανάλογα με τη θέση έτσι, του μοκλού που υπάρχει, να χορηγήσει και αγραφικό και δεξτρός, πάντα μεσολαβή μεταξύ των μικροσφαιριδίων και της σκιαγραφικής ουσίας γλυκόζη. Και έτσι γίνεται ουσιαστικά η όλη διαδικασία, στο κομμάτι τουλάχιστον που αφορά εμάς. Οι εικόνες τώρα που παίρνουμε, τα φυσικά χαρακτηριστικά του ιτρίου, οι εικόνες που μας επιτρέπουν τα φυσικά χαρακτηριστικά του ιτρίου, είναι σαν αυτές που βλέπετε εδώ. Στην πρώτη εικόνα βλέπετε σε έναν ασθενή, είναι από την βιβλιογραφία εικόνες, τις μάζες στο ΥΠΑΡ, την πρόσληψη του FPG. Στη δεύτερη εικόνα είναι η απεικόνηση με PET-CT και στην τρίτη στήλη βλέπετε τις εικόνες από SPECT-CT. Μπορούμε να δούμε έτσι πολύ καλά πώς πήγε πραγματικά το φάρμακό μας εκεί που έπρεπε να πάει. Και θα συνεχίσω εδώ πέρα με την ίδια ασθενή. Είναι η ασθενή που σας δείχνω από την αρχή. Εδώ πέρα στο πρώτο βίντεο έχουμε την SPECT-CT με τα ΜΑ, με τα μακροσωρεύματα αλβουμίνης με τεχνίτιο. Στη δεύτερη έχουμε το ίδιο, έχουμε απόλυτη συμφωνία. Εκεί που πήγαν δηλαδή τα ΜΑ, εκεί πήγε και το ίτριο. Λοιπόν, τώρα τα πολύ καλά αποτελέσματα του ραδιοεμβολισμού των όγκων του ύπαντος, έτσι έχουν πολλές μελέτες που τα αναδεικνύουν. Η Razer είναι η πρώτη προοπτική μελέτη που ερευνά τα αποτελέσματα του SIRT σε ασθενείς με υπατοχυσαρικό καρκίνο και χαμηλού σταδίου νόσου, να το τονίσω αυτό, οι οποίοι υποβλήθηκαν σε αιτηματεκτομή με ραδιοεμβολισμό. Και τα αποτελέσματά τους έχουν πολύ καλά, έτσι, είναι πολύ καλά, με ως και 100% objective response, 83% πλήρη ανταπόκριση, 17% μερική ανταπόκριση στην θεραπεία. Και είναι χαρακτηριστικό πως τους ασθενείς αυτούς που υποβλήθηκαν σε μεταμόσχευση, η παθολογοανατομική εξέταση ανέδειξε πλήρη νέκρωση των περιοχών που εμβολίστηκαν. Η λίγκαση τώρα είναι η πρώτη πολυκεντρική μελέτη της ασθενής πρώιμου αλλά και προχωρημένου υποτοκυταρικού, που έδειξε έτσι πολύ υψηλή μέση απορροφούμενη δόση της τάξης των 410 γκρέι, με την οποία επιτεύχθη 88% πλήρης και μερική ανταπόκριση και 93% τριετής επιβίωση. Θέλω να κρατήσετε από την προηγούμενη μελέτη το στάδιο της νόσου και από αυτή τη μελέτη τις υψηλές απορροφούμενες δόσεις, που είναι τα στοιχεία έτσι, που θα ήθελα να συζητήσουμε στη συνέχεια και με τους καθηγητές μας. Βέβαια υπάρχουν και άλλες μελέτες στον αντίποδο, όπως η ΣΟΡΑΜ και η ΣΑΡΑ. Η ΣΟΡΑΜ συγκρίνει τον συνδυασμό ΣΥΠ και ΣΟΡΑΦΕΝ με το ΣΟΡΑΦΕΝ σαν έτσι, μονοθεραπεία και η ΣΑΡΑ το ΣΥΠ με το ΣΟΡΑΦΕΝ, που ουσιαστικά δεν δείχνουν benefit στην επιβίωση.
Αυτό που θέλω να σημειώσω εδώ είναι ότι μιλάμε για ασθενείς με περισσότερο, με πιο προχωρημένο έτσι, στάδιο. Δείτε πως είναι και παλαιότερες μελέτες, το ραδιοεμβολισμό έτσι τον σκεφτόμασταν σαν μία από τις έσχατες λύσεις για την αντιμετώπιση αυτών των ασθενών. Γι' αυτό θέλω λίγο έτσι να δούμε πόσο πολύ σημαντική είναι η επιλογή του κατάλληλου ασθενή για να μπορούμε να έχουμε και τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα όχι μόνο σε επίπεδο έτσι, επιβίωσης, αλλά και σε ποιότητα ζωής και βέβαια έτσι σε ασφάλεια. Γενικώς, έχουμε ένα καλό προφίλ ασφάλισης μεθόδου. Εδώ είναι ίσως η μελέτη με το μεγαλύτερο πουλ ασθενών. Έχουμε από τους Γερμανούς 11.000 ραδιοεμβολισμούς μεταξύ 12 και 19. Και έχουμε πολύ μικρά ποσοστά παρενεργειών. Γαστρίτιδα, δωδεκατακτήλιδα. Έχουμε έλκη, αξία κολοκυστήτητα, παγκρεατίτιδα, σύψη σε κάποιους και οξία υπατική ανεπάρκεια σε πολύ λιγότερους. Είναι λοιπόν μία έτσι ασφαλής και αποτελεσματική μέθοδος και δεν θα σας κουράσω άλλο. Συνοψίζοντας, έτσι θέλω να κρατήσουμε πόσο σημαντική είναι η εξειδικευμένη προσέγγιση των ασθενών, η διαχείριση λοιπόν πάντα έχοντας στο μυαλό μας τα guidelines, αλλά αναγκαστικά και έχοντας σαν δεδομένα τις δυνατότητές μας, εκτός από τις προσωπικές, τις υλικοτεχνικές υποδομές που μπορούμε να έχουμε, ώστε έτσι να επιλέξουμε την κατάλληλη θεραπεία στην κατάλληλη χρονική στιγμή για κάθε ασθενή μας. Να τονίσω πόσο σημαντικά είναι και τα 4 στάδια της SIRT για να μπορέσουμε να κάνουμε υπερεκλεκτικές θεραπείες στον σωστό ασθενή τη σωστή στιγμή. Και να σας ευχαριστήσω με μια έτσι εικόνα από τη γενέτειρά μου που συνηθίζω να βάζω τις ομιλίες. Δεν ξέρω αν δεν αναγνωρίζει κανείς. Σας ευχαριστώ πολύ. Τώρα έχω ένα κάποιο προσθετικό. Ευχαριστώ και εγώ με τη σειρά μου και να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου την κλινική εκλογή για αυτή την πολύ σημαντική πρόσκληση να είναι στο Προεδρείο σε αυτή την πολύ ενδιαφέρον μάθημα με το χειρεστικό. Νομίζω θα είναι καλύτερα να αφήσουμε τον σχολιασμό για το τέλος, γιατί υπάρχει την ΕΣΕ στο σχολιασμό, οπότε να περάσουμε γρήγορα την επόμενη ομιλία από τον κύριο Χαρτινάκη, που θα μας μιλήσει για την εισαγωγή του ραδιοφωνικού αυτολόγου, που ξεκινάει την όλη διαδικασία του ραδιοφωνικού. Θα κλείσω να φως ακούμε. Ωραία. Υπάρχει, όπως είπε και η κυρία Γιαννούλα, η επικάλυψη των 2 μιλιών, όπου νομίζω ότι το έχει καλύψει το θέμα, θα προχωράω πιο γρήγορα. Δύο λόγια για τις τοπικοπεριοχικές θεραπείες στην επεμβατή ακτινολογία. Καταρχάς, ο πρωτεύων στόχος, έχουμε διάφορους στόχους, ο πρωτεύων είναι η αύξηση των ασθενών που μπορεί να οδηγηθούν σε χειρουργείο αρκετές φορές, γιατί το υπάτωμα μπορεί να αντιμετωπιστεί με τοπικοπεριοχικές θεραπείες, αλλά παραμένει η θεραπευτική μέθοδος επιλογής η πατεκτομή. Επειδή αυτό δεν είναι συνήθως δυνατό λόγω υπάρχουσας κύρωσης, όμως επειδή πολλά υπατώματα μπορούν να βρεθούν και σε μη κυρωτικούς, γι' αυτό πάντα ο στόχος είναι καταρχάς να οδηγηθεί ο ασθενής στο χειρουργείο ή να ελεγχθεί σαν δευτερεύον στόχος η κακοήθεια χωρίς να χρειαστεί η πατεκτομή. Τώρα, ειδικότερα για το υπατοκυταρικό, πολλές φορές ο στόχος είναι να καταφέρουμε να εντάξουμε τον ασθενή στη λίστα μεταμόσχευσης, ελέγχοντας την πρωτοπαθή αισθητία. Αυτό αφορά το πρωτοπαθές υπάτωμα. Για το χολαγγιοκαρκίνωμα και τις μεταστάσεις, τώρα επειδή είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα, μας τα πει και ο κ. Μπουκοβίνας μετά, είναι στην ουσία ο στόχος μας η παράταση του χρόνου ζωής των ασθενών με κάθε μέσο. Πολλές φορές σε συνδυασμό με χημοθεραπεία ή και με ανοσοθεραπεία πιο πρόσφατα.
Σήμερα λοιπόν θα μιλήσω από τις τοπικοπεριοχικές θεραπείες για τον ραδιοβολισμό. Αρχίζοντας βασικά όμως από τις γενικές τεχνικές καθετηριασμού που χρειάζονται και για τον κλασικό χειμεμβολισμό, όπου εκτός των καθετηριασμών με το διαγνωστικό καθετήρα ενός πρώτου βαθμού κλάδου, όπως η υπατική αρτηρία, μετά μέσω μικροκαθετήρων και μικροσυρμάτων επιτυγχάνουμε τον υπερεκλεκτικό καθετηριασμό. Αυτοί οι μικροκαθετήρες είναι συνήθως διαμέτρου λιγότερο του ενός χιλιοστού και μέσα από αυτούς τους μικροκαθετήρες μπορεί να γίνει έχηση διαφόρων ουσιών. Έτσι λοιπόν, για να καταλάβουν διαφορά, ένας διαγνωστικός καθετήρας μπορεί το πολύ να φτάσει μέχρι εδώ την ιδίως υπατική αρτηρία, γιατί μετά πιο περιφερικά μπορεί να δημιουργήσει τοπικό σπασμό και να έχουμε πρόβλημα στο αγγείο. Ενώ από εκεί και πάνω, για να φτάσουμε υπερεκλεκτικά σε αυτή τη βλάβη, χρησιμοποιούμε αυτούς τους μικροκαθετήρες για να φτάσουμε αρκετά κοντά στο στόχο μας και να μην οργήσουμε δηλαδή φάρμακο σε σημεία άλλα του ύπατος, τα οποία ιδίως στους κυρωτικούς είναι ήδη περιορισμένες λειτουργίας και δεν θέλουμε να τη χειροτερέψουμε. Ο στόχος δεν είναι η υποξία, ο στόχος είναι η ανοξία. Γι' αυτό και πολλές φορές τα υπατώματα, ειδικά υπάρχει διαφωνία αν είναι καλύτερος ο κλασικός χειμεμβολισμός ή καλύτερος ο χειμεμβολισμός με σφαιρίδια που φορτώνουν το φάρμακο. Και πολλοί λένε ότι και ο απλός εμβολισμός με απλά σφαιρίδια μπορεί να είναι επαρκής, γιατί ο στόχος δεν είναι τόσο η χορήγηση του χειμεθεραπευτικού, όσο στην ουσία η έλλειψη τροφοδοσίας του όγκου από τον κυρίως εμβολισμό που κάνει τα σφαιρίδια. Επίσης, με την υποξία μπορεί να ενεργοποιήσουμε την νέο αγγειογένεση, κάτι το οποίο θα δημιουργήσει σε παράπλευρο δίκτυα τα οποία θα επανατροφοδοτήσουν τον όγκο. Άρα λοιπόν η τελείως ανοξία στην περιοχή του όγκου είναι ο στόχος μας. Να δω μια τέτοια περίπτωση ενός όγκου αγγειοβληθού στην έντονα αρτηριακή φάση. Βλέπετε την αντιστοιχία με την κλασική αγγειογραφία. Και αν προσέξετε εδώ, υπάρχει αυτός ο πολύ μικρός κλαδίσκος, πραγματικά πολύ μικρός κλαδίσκος, ο οποίος μπορεί να καθετηριαστεί με το μικροκαθετήρα και να ρίξουμε το φάρμακο μόνο στην περιοχή του όγκου. Και εδώ το αποτέλεσμα μετά τον χειμεμβολισμό. Αντιστοίχως ο ραδιοεμβολισμός, όπως είπε πολύ ωραία, με πολύ παραστατικό τρόπο η κυρία Γιαννούλα, πολύ ωραία βίντεο, γίνεται επίσης όσο γίνεται περισσότερο υπερεκλεκτικός καθετηριασμός για να μπορέσουμε να χορηγήσουμε αντιστοίχως τα ραδιοσφαιρίδια. Είμαι περισσότερο υπέρ του χαρακτηρισμού SIRT, δηλαδή εσωτερική ακτινοθεραπεία, παρά τις λέξεις ραδιοεμβολισμού, γιατί τα σφαιρίδια του ιδρύου δεν προκαλούν στην ουσία εμβολισμό. Είναι τόσο μικρά και απλώς χορηγούν το ραδιοφάρμακο χωρίς να εμβολίζουν ιδιαίτερα την περιοχή του όγκου. Και γι' αυτό το λόγο υπάρχει και δυνατότητα επαναληψιμότητας, αλλά και δεν υπάρχει και ο πόνος που μπορεί να έχει ένα μετεμβολικό σύνδρομο στο χειμεμβολισμό. Περισσότερο λοιπόν ΣΥΡ και όχι ΤΕΑ. Είπε επίσης η κυρία Γιάννουλα για τη Legacy Study. Αυτή έγινε στο Σικάγο με τον κύριο ερευνητή, το Ριάτ Σάλεμ, αραβικής καταγωγής, δεν έχει σημασία, Αμερικανός, και την ομάδα του, εξαιρετικός επιστήμονας που εφαρμόζει 20 χρόνια τώρα τη μέθοδο, και το αγαπημένο του φαγητό είναι η Πάμπλος. Η άχρηστη πληροφορία της ημέρας. Αλλά, ιδίως στην Ελλάδα όταν έρχεται. Ενώ ο Σάλεμ και η ομάδα του επιμένουν ότι στην ουσία όλοι οι όγκοι μπορούν να ραδιοεμβολιστούν, ο κύριος λόγος για τον οποίο επιμένουν σε αυτή την άποψη είναι ότι έχουν τους πόρους γι' αυτό. Ένα πάρα πολύ λοιπόν σημαντικό, η διαθεσιμότητα και το υψηλό κόστος του ραδιοεμβολισμού σε σχέση με όλες τις άλλες μεθόδους, εκεί δεν υπάρχει. Αυτό είναι ένα biased στοιχείο, διότι μακάρι και εμείς θα μπορούσαμε να κάνουμε ραδιοεμβολισμούς σε όλα τα περιστατικά. Βρήκε όμως, επειδή έχει λοιπόν διαθεσιμότητα και επειδή επιμείναν αρκετά στη τεχνική τους και τη βελτιστοποιήσανε,
μπορέσανε να επιμείνουν και να βγάλουν αυτά τα αποτελέσματα της Legacy Study, όπου στην ουσία έχουν βρει ότι έχει ένα πολύ καλύτερο αποτέλεσμα με 88% overall response και με ένα επίσης 87% περίπου 3-year overall survival όσο αφορά τα υπατοκυταρικά. Και γι' αυτό το λόγο στους μονήρες υπατοκυταρικούς βόμβους μέχρι και 8 εκατοστά, σε αυτή τη στάδια είναι λίγο παραπλανητικό, γιατί είχε πολύ λίγα περιστατικά μέχρι 8 εκατοστά, τα περισσότερα 3-5, όμως επειδή είχε κάποια περιστατικά μέχρι 8, το 8 είναι ενδεικτικό, θα μπορούσε να είναι και 10 και 12, ανάλογα με τα περιστατικά που έχει κανείς. Γι' αυτό το λόγο όμως, κυρίως στη Barcelona Classification, ο ραδιοεμβολισμός έχει μπει πλέον δυνατά και υπάρχει αυτή η λεγόμενη στροφή από δεξιά προς τα αριστερά, δηλαδή ακόμα και το advanced stage που ήταν για το TEAR έχει μεταφερθεί προς τα αριστερά και έχει μπει σε αυτό το σημείο, δηλαδή και με τα πρόημα, τα πολύ πρόημα και τα intermediate stage υπατοκυταρικά. From the right, λοιπόν, to the left, μετατόπιση της ένδειξης. Τα πλεονεκτήματα είναι ότι γενικά με το ραδιοεμβολισμό έχουμε μικρότερο αριθμό επιβάσεων σε σχέση με πιθανόν 2-3-4 χειμεμβολισμούς. Έχουμε μια βελτιωμένη quality of life, γιατί δεν έχουμε πολλές φορές το μετεπεμβατικό σύνδρομο, μετεμβολικό σύνδρομο. Έχει αποδειχθεί σε λίγες μελέτες, αλλά έχει αποδειχθεί ο αυξημένος χρόνος της επανεμφάνισης τοπικής υποτροπής του όγκου και σε συνδυασμό άλλων θεραπείων, όπως νεοαντζουβαντθεραπείες, μαζί και με εκτομή, μεταμόσχευση, γενικότερα έχει καλύτερα αποτελέσματα. Στα μειονεκτήματα, αυτά που σας είπα πριν, η χαμηλή διαθεσιμότητα και το υψηλό κόστος. Τώρα, στις ενδείξεις, γενικά οι ενδείξεις αρχίζουν να τεντώνουν, λίγο να ξεχυλώνουν ανάλογα με τη διαθεσιμότητα της μεθόδου. Θα έλεγα ότι οποιαδήποτε μάζα μπορεί να δοκιμάσουμε ραδιοεμβολισμό, από μικρή ως μεγάλη, ειδικά αν έχει γίνει ένας χειμεμβολισμός που δεν είχε ανταπόκριση, αρκεί βέβαια να έχει γίνει σωστά. Η θρόμβωση πηλέας, που είναι μια σχετική αντένδειξη στο χειμεμβολισμό, εδώ δεν αποτελεί αντένδειξη, ακόμα και αν είναι εκτεταμένη θρόμβωση πηλέας, γιατί ξαναλέω, δεν προκαλούμε εμβολισμό της υπατικής αρτηρίας. Ενώ σαν αντένδειξη είναι αυτά όλα που είπε και η προλαλήσασα, δεν θέλω να τα επαναλάβω, αλλά γενικότερα το shunt είναι μια σοβαρή αντένδειξη, γιατί μπορεί να οδηγήσει σε ίνωση μη καρκινικού παρεγχήματος ή στους πνεύμονες, λόγω της διαφυγής από όργανα, σε όργανα μη στόχους. Να, εδώ μια τέτοια διαφυγή που είχαμε πρόσφατα, αυτό το 10% σχεδόν υπατοκυταρικό, πρώιμη αρτηριακή φάση και στην καθυστερημένη φάση βλέπουμε, σε σχέση με αυτή εδώ την αγιογραφία, βλέπετε αυτή εδώ τη γραμμή, την οριζόντια, αυτή εδώ την κάθετη και αυτή εδώ μέσα. Αυτό είναι πηλαίο σύστημα το οποίο δεν οφείλε να φανεί. Εδώ στο πιο υπερεκλεκτικό καθυστερημό βλέπουμε τη διαφυγή προς το πηλαίο σύστημα και ανάλογα το shunt προς τους πνεύμονες, το οποίο φάνηκε και στο σκανάρισμα μετά. Βλέπετε εδώ ότι υπάρχει, βλέπουμε λίγο μπλε εδώ πέρα και τους πνεύμονες σε σχέση με το με κανονικά που δεν έπρεπε να προχωράει, δεν θα έπρεπε να φαίνονται. Εδώ το πρώτο περιστατικό που κάναμε πέρυσι το Δεκέμβριο και εγώ να εκφράσω τις ευχαριστίες μου τόσο και στους ακτινοφυσικούς συναδέλφους μας όσο και στους πυρηνικούς για την άψογη συνεργασία. Ξεκινήσαμε πέρυσι το Δεκέμβριο, έχουμε κάνει ήδη 15 περιστατικά, το οποίο το θεωρήσω με τους πόρους που έχουμε άθλο. Το πρώτο περιστατικό με μια τυπική εικόνα σε υπέρηχο σέους και αξονικό με αρτηριακή και φάση ξεπλήματος στην πλέα φάση. Εδώ μελετάμε στις πιο παχές τομές και την αγκίωση που υπάρχει για να αποφασίσουμε εδώ σε αυτόν τον όγκο 4 εκατοστών καταρχάς να χορηγήσουμε το MMA, να δούμε ότι δεν υπάρχει διαφυγή και στη συνέχεια εδώ είναι η περιοχή της αγκίωσης του όγκου, υπερεκλεκτικά να χορηγήσουμε το ραδιοφάρμακο και να δούμε μετά την πραγματικά ότι πήγε μόνο στην περιοχή που μας ενδιαφέρει και το πριν και το μετά αποτέλεσμα με τον αξιοϊκό τομογράφο. Βλέπουμε μια πλήρη νέκρωση
στην περιοχή μόνο του όγκου και λίγο από πίσω, δηλαδή σε περιοχή παρεχήματος το οποίο την πλήρωσε χωρίς να φταίει, αλλά λόγω της, της περιοχής αγκύωσης, άρθρωσης που υπήρχε από αυτούς τους κλάδους. Τώρα, ειδικότερα για το ενδιάμεσο στάδιο υπατοκυταρικών όγκων, υπάρχει η μελέτη η οποία έδειξε ότι παρότι υπήρχε σημαντική διαφορά στην αύξηση του time to tumor progression, δεν υπήρχε διαφορά στην ουσία της overall survival. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας βάλει σε σκέψεις. Βέβαια, εδώ μιλάμε για συνήθως ασθενείς οι οποίοι έχουν γενικότερα προβλήματα ύπατος και μπορεί και σε αυτό να οφείλεται και στην υπατική λειτουργία το θέμα της επιβίωσης τους. Αυτό που υπάρχει σε κάθε περίπτωση είναι λιγότερες επιπλοκές σε σχέση με τα από χυμεμβολισμό σε πολυστιακούς όγκους ύπατος. Σημαντική έρευνα έχει γίνει τελευταίο διάστημα σε μεγαλύτερες, υψηλότερες δόσεις ιτρίου όσον αφορά για να πετύχουμε την τμήματεκτομή, την λοβεκτομή, όπως ονομάζονται, και έχει φανεί ότι αυτές οι υψηλότερες δόσεις μπορούν να έχουν καλύτερα αποτελέσματα σε σχέση με το παρελθόν που διδόταν χαμηλότερη δόση και γενικότερα αυτό που ονομάζεται personalized dosimetry με υψηλή δόση ακτινοβολίας 200 ακόμα και πολύ δύο και 400 gray στην περιοχή του όγκου μπορεί να είναι θεραπευτικού χαρακτήρα και το πόνους της επέμβασης είναι κάτι που δεν έχει ο χυμεμβολισμός αλλά θα έπρεπε να κάνουμε εμβολισμό πηλαίας φλέβας για να το έχουμε. Είναι η αντιδραστική ετερόπλευρη υπερτροφία του υπόλοιπου ύπατος, η οποία είναι πραγματικά ένα πόνους ιδίως σε ασθενείς που πρέπει να υποβληθούν αργότερα σε υπατεκτομή, αν αυτό κριθεί απαραίτητο. Radiation segmentectomy, λοιπόν, και lobectomy είναι πιο μεγάλες δόσεις σε κάποιο τμήμα ή σε κάποιο λοβό του ύπατος. Η segmentectomy είναι όταν θέλουμε να βγάλουμε από την κυκλοφορία, όπως λέγεται, ένα ολόκληρο τμήμα του ύπατος ή η lobectomy όταν θέλουμε να κάνουμε ζημιά σε ένα ολόκληρο λογό. Και έτσι στην ουσία βλέπετε εδώ και την υπερτροφία του αριστερού λογού στη συγκεκριμένη περίπτωση που είναι το πόνους της επέμβασης. Ένα άλλο πόνους είναι ότι μπορεί να κάνει ακτινοβολία περίπου ενός εκατοστού βάθους ιστού τα σφαιρίδια που ρίχνουμε, αλλά αυτό που μερικές φορές έχει ένα καλό χαρακτηριστικό, διότι σε αυτό το παράδειγμα ας πούμε, υπάρχει ένας μικρός όγκος και όταν γίνει αγγιογραφία βλέπουμε ότι δεν φαίνεται όλος, εδώ κάτι λείπει. Γιατί να εδώ το Cone-Beam CT, αυτό εδώ το τμήμα του όγκου που είναι λίγο πιο έξω από στην κάψα, αρδευόταν τελικά από μία μεσοπλεύρη αρτηρία. Άρα στην χυμεμβολισμό θα πρέπει να κάνουμε δύο καθυστηριασμούς, ενώ κάνοντας SIRT μόνο από αυτή την αρτηρία θα μπορέσει να καταστραφεί και αυτό εδώ το κομμάτι χωρίς να δώσουμε, να χορηγήσουμε στη μεσοπλεύρη αρτηρία ραδιοσφαιρίδια και έτσι βλέπετε αυτό το αποτέλεσμα με μόνο έγχυση από την κυρίως υπατικό κλάδο και όχι από τη μεσοπλεύρη. Η μεσοπλεύρη ή από τη φρενική αρτηρία ανάλογα από τι μπορεί να αρδεύεται ένας τέτοιος όγκος. Τώρα, γενικότερα η στρατηγική για το τι θέλουμε να κάνουμε είναι ότι ακόμα φυσικά και ιδίως εδώ που δεν έχουμε τη διαθεσιμότητα ο χυμεμβολισμός προτείνεται σαν αρχική θεραπεία ενδιάμεσου σταδίου τουλάχιστον ενώ στα πρώιμα στάδια παίζει και ο καυτηριασμός που θα πρέπει να γίνει οπωσδήποτε υπερεκλεκτικά χωρίς βλάβη του λοιπού ύπατος και μπορεί να επαναληφθεί εύκολα και με σχετικά χαμηλό κόστος. Εάν δεν έχει αποτελεσματικότητα αυτό, έχουμε στη διάθεσή μας τον ραδιοεμβολισμό. Θεωρείται περισσότερο αποτελεσματικός. Μπορεί να προταθεί ακόμα και σαν πρώτη γραμμή θεραπείας όπου υπάρχει διαθεσιμότητα και μπορεί να γίνει όμως και μετά από χυμεμβολισμό που δεν έχει ανταπόκριση, δηλαδή που να έχει ακόμα ανοιχτού κλάδου για να ρίξουμε το φάρμακο. Πιθανό δε στο μέλλον να αντικαταστήσει πλήρως το χυμεμβολισμό. Τώρα για το χολάγιο CA, γιατί υπάρχουν ενδείξεις επίσημες για το υπατοκυταρικό, δεν υπάρχουν ακόμα επίσημες για το χολάγιο και για τις μεταστάσεις, ιδίως τις NET μεταστάσεις. Παρόλα αυτά όμως υπάρχουν φυσικά περιστατικά. Για το χολάγιο, να είδω ένα χολάγιο το οποίο είναι αρκετά εκτεταμένο γιατί εύκολο περιστατικό είναι δύσκολο να μας τύχει. Βλέπουμε εδώ στο δεξιό κάτω λογό σχεδόν όλος είναι διηθημένος από ένα χολάγιο καρκίνωμα που έδειξε η βιοψία.
Και είναι η περιοχή αυτή, αυτή όλη η περιοχή η οποία συγγραφείται εδώ και με το αγγιογραφικά. Και εδώ μετά τον ραδιοεμβολισμό βλέπουμε, ιδίως στο δεξιοκάτω λογό βλέπετε πολύ μεγάλου βαθμού νέκρωση και ρύκνωση των μαζών. Εδώ είναι πλήρης νέκρωση. Φυσικά υπάρχουν άλλες αιστείες σε υψηλότερο σημείο, αλλά στην περιοχή που κάναμε το ραδιοεμβολισμό βλέπετε εδώ την πραγματικά πολύ εκτεταμένη νέκρωση. Και ένας ασθενής με τόσο εκτεταμένο χολαγιοκαρκίνωμα τελικά κατέληξε πριν από μια-δύο εβδομάδες. Έζησε όμως ένα χρόνο το οποίο θεωρούμε ότι ήταν πολύ καλό αποτέλεσμα για αυτή τη έκταση των όγκων. Πάμε τώρα για τις μεταστάσεις γενικότερα. Και εδώ έχουμε μια σχετικά περιορισμένη εμπειρία. Μια περίπτωση, δυστυχώς εδώ οξονική τομογραφία δεν είναι πλήρης κάλυψη, αλλά βλέπετε πόσες πολλαπλές αιστείες υπάρχουν σε όλο το ΥΠΑΡ σε μια ασθενή εδώ με μεταστατικό κολορέκταλ καρκίνο. Οι αιστείες αυτές φαίνονται και σε όλη την περιοχή. Δεν μπορούμε να κάνουμε ραδιοεμβολισμό παντού, γιατί αυτό θα επηρέαζε την υπατική λειτουργία όλου του ύπατος. Διαλέγουμε τμήματα λοιπόν, διαλέξαμε να κάνουμε σε αυτό το τμήμα εδώ κάτω, σε αυτές εδώ τις αιστείες. Και στον επανέλεγχο που έγινε, βλέπουμε αντιστοίχως τις νεκρώσεις που φαίνονται πιο υπόπυκνες. Ανάμεσα βέβαια υπάρχουν και άλλες αιστείες οι οποίες μπορούν να είναι και καινούργιες. Όμως σχετικά είμαστε ευχαριστημένοι από αυτό το αποτέλεσμα που είχαμε. Σε αυτή την ασθενή λοιπόν που φαίνονται και άλλες αιστείες, παρόλα αυτά το PET δεν δείχνει ιδιαίτερη πρόσληψη, οπότε ίσως μερικές φορές βλέπουμε και αιστείες οι οποίες στην ουσία όμως είναι νεκρωτικές. Τώρα για NET, στα NET υπάρχει μια ιδιαιτερότητα, είναι συνήθως διάσπαρτα σε διάφορα σημεία του ύπατος και το υπόλοιπο ύπαρ είναι μια χαρά. Δεν είναι, είναι πολύ κρίμα να θυσιάσουμε ύπαρ το οποίο είναι υγιές. Εδώ υπάρχουν λοιπόν τρεις αιστείες στη μαγνητική και στο PET-CT, στις οποίες προσπαθήσαμε, εδώ είναι πριν το ραδιοεμβολισμό, έγινε ραδιοεμβολισμός σε δύο segments, εδώ κάτω και εκεί πάνω, και αυτό είναι το αποτέλεσμα 6 μήνες μετά. Βλέπετε την έκρωση και στις τρεις αιστείες και ιδίως και στην ανασύνθεση. Είναι το αποτέλεσμα εξαιρετικό με πλήρη έκρωση στην περιοχή των μεταστάσεων αυτών και σε πιο καθυστερημένο follow-up άλλους 3 μήνες μετά. Βλέπετε όχι μόνο τη ρύκνωση των αιστείων, αλλά βλέπετε και την ρύκνωση όλου του δεξιού λογού. Υπάρχει αντιστοίχως και υπερτροφία του αριστερού λογού, όπως φαίνεται και εδώ πέρα, όπου έχει μεγαλώσει ο αριστερός λογός. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Εγώ τα σχόλια διατηρήσεις και ότι πέρα στο τέλος είπες που είναι ο επόμενος ομιλητής, ο οποίος κανονικά θα ήταν ο πρώτος που θα μιλούσε. Δηλαδή θα έπρεπε να, να μας παρουσιάσει τις ανάγκες τις οποίες έχει και τις σκέψεις τις οποίες κάνει αυτή τη στιγμή να μιλήσουμε. Ωραία. Και εγώ να ευχαριστήσω και τον Αδάμου και τον κύριο Πασόπουλο για την ευγενική πρόσκληση. Οι ομιλίες ήταν εξαιρετικές μέχρι τώρα. Εγώ εξ αρχής δηλώνω υπέρμαχος της διεπιστημονικής ομάδος και αυτά που θα σας πω εγώ μπορεί να είναι λιγάκι κουραστικά για τους ακτινολόγους, αλλά ουσιαστικά θα δώσω μια άλλη οπτική γωνία γιατί πρέπει κανένας να το βλέπει σφαιρικά το ζήτημα της αντιμετώπισης του καρκίνου γενικότερα, ειδικότερα όμως για το υπάτωμα. Και θα παραμείνω μόνο στο υπάτωμα γιατί λόγω χρόνου ήταν πολύ ανόητο να επεκταθώ και σε άλλους ενδείξεις. Νομίζω ότι η κύρια ένδειξη του ραδιοεμβολισμού είναι ακόμα το υπάτωμα. Γιατί έχουμε αυτή την ιστορία. Εμείς έχουμε ασθενείς με υπατώματα τα οποία δεν πεθαίνουν από το υπάτωμα το ίδιο, αλλά πεθαίνουν από την υποκείμενη νόσο. Δηλαδή, είναι ουσιαστικά ένας ιανός ο οποίος έχει 2 νοσήματα να αντιμετωπίσει και είναι σημαντικότατη η παρουσία του γαστρεντρολόγου εξ αρχής στη διαδικασία λήψης θεραπευτικών αποφάσεων αλλά και στην παρακολούθηση του αρρώστου, γιατί ουσιαστικά έχεις ένα υπατοπαθή για όποια αιτία και να έχουμε σαν αιτία της υπατοπάθειάς του,
η οποία με του μηχανισμού γενικά της φλεγμονής και την αποσταθεροποίηση του γονιδιώματος του υπατικού κυττάρου δημιουργείται το καλά ή το κακά διαφοροποιημένο υπάτωμα. Άρα δύο παθήσεις σε ένα και εμείς προσπαθούμε να βρούμε τώρα τον ενδιάμεσο κρίκο για να μπορέσουμε να σταθούμε στην ισορροπία στο ζυγό αυτών των δύσκολων αποφάσεων. Επίσης, το δεύτερο κομμάτι που είναι πολύ σημαντικό στην θεραπευτική στρατηγική είναι το παράθυρο ευκαιρίας. Δεν έχουν όλοι οι ασθενείς το ίδιο παράθυρο ευκαιρίας να τους αντιμετωπίσουμε με ό,τι μέσα διαθέτουμε και από αυτά που έχουμε και από αυτά που δεν έχουμε, υστερούμεθα. Γιατί η μετάβαση από έναν αρχικό καρκίνο σε ένα με αρχικά, θυμίζω λιγάκι τα παλιά παθολογικά δεδομένα του Child A, στο Child B και C, είναι πάρα πολύ δύσκολο να τα κρατήσουμε σε αυτό το στάδιο και να μην περάσουμε σε αυτό το στάδιο αν δεν παρεμβούμε έγκαιρα. Και αν φτάσουμε εδώ, τότε δυστυχώς καμιά θεραπεία δεν είναι ικανή για να προσφέρει ουσιαστική επιβίωση στον ασθενή μας. Άρα το παράθυρο από τη μία περίπτωση στην άλλη είναι στενό. Γι' αυτό και η παρακολούθηση του ασθενού θα πρέπει να είναι στενή. Νομίζω ότι το πρωτόκολλο το οποίο έχουμε συμφωνήσει περισσότεροι στον κόσμο είναι ανά δύο μήνες να παρακολουθείτε με κάποια απεικόνηση όταν πρόκειται να παρεμβούμε θεραπευτικά, βέβαια, και δεν είναι ένας άνθρωπος τελικού σταδίου. Αυτό το βλέπουμε σε αυτή τη διαφάνεια. Αυτές είναι μελέτες οι οποίες γεννήκαν από φαρμακευτικά, από φάρμακα, εδώ το Levantin και το Sorafenib. Και βλέπει κανείς, όταν έχεις ένα child Q-score 5, η διάμεση επιβίωση είναι τελείως διαφορετική. Όλες αυτές οι καμπύλες, είτε εδώ στη Levantin, είτε εδώ στη Sorafenib. Ενώ αν έχεις ένα παραπάνω child Q-score, βλέπετε πόσο πέφτει η επιβίωση. Εδώ δεν υπολογίζεται, ακόμα δεν έχει βρεθεί, ενώ εδώ πέφτει στο μισό περίπου η επιβίωση. Άρα σημάδι το ότι το performance status και η καλή λιπατική λειτουργία είναι σημαντική για όποια απόφαση και να πάρουμε όποια θεραπεία. Επίσης, ένα καινούριο δεδομένο το οποίο κανείς ανακαλύπτει συνεχώς από τα child Pew κριτήρια, υπάρχουν κάποιες λογαριθμικές αναλύσεις χρησιμοποιώντας μόνο τη λευκοματίνη και τη χολεριθρίνη. Υπάρχει ένας λογαριθμικός πίνακας, το οποίο κατατάσσει τους ασθενείς σε χαμηλού, μέτριου και υψηλού βαθμού επικινδυνότητας επιδείνωσης. Το grade 1 είναι το καλό. Βλέπει κανείς όταν έχεις ένα grade 1 άλπη, ακόμα και στη δεύτερη γραμμή θεραπείας, εδώ είναι από τη μελέτη ενός άλλου αναστολέα τυροσινικής κοινάσης, πόσο διαφορετική είναι η επιβίωση χρησιμοποιώντας το ίδιο φάρμακο στην ίδια μελέτη. Όταν το άλπη γίνεται 2, η επιβίωση από 17,5 μήνες πέφτει στους 8 μήνες, στο μισό περίπου. Άρα το παράθυρο ευκαιρίας είναι μικρό και πρέπει να το ακολουθούμε από κοντά και αυτό σημαίνει συνεχώς αναθεώρηση αυτών των τεχνικών που έχουμε επιλέξει σαν αρχική γραμμή θεραπείας. Επίσης, ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, γιατί πάνω εγώ θα σας δώσω ορισμένα παραδείγματα για την ανοσοθεραπεία, γιατί το μέλλον για μένα είναι συνδυασμοί. Τίποτα από όλα όσα θα ακούσατε ή θα ακούσετε από μένα, μόνο του δεν υπαρκεί. Και η ανοσοθεραπεία βασίζεται ακριβώς στη χρόνια φλεγμονή, που είναι σαν αποτέλεσμα είτε της μεταβολικού συνδρόμου, είτε της χρόνιας χρήσης αλκοόλ, είτε των υιογενών υπατήτηδων, που απορριθμίζουν το ανοσολογικό σύστημα, δημιουργούν την διαδικασία της φλεγμονής, που με τη σειρά της οδηγεί στην υπερέκφραση των διαφόρων σημείων ελέγχου, να μην υπάρχουν τα σημεία έλεγχη, όπως είναι το checkpoint. Πίσω, ναι, εδώ είμαστε. Τα checkpoint σημάδια που εκφράζονται με το PD-L1 κυρίως. Έτσι, στις θεραπευτικές επιλογές που έχουμε γενικά στη συστηματική είτε στην μη τοπικά αντιμετωπίσιμη νόσο του υπατοκυταρικού καρκινώματος, έχουμε δύο πυλώνες θεραπείας, την ανοσοθεραπεία αριστερά και τους αναστολείς τυροσινικής κοινάσης δεξιά, συνήθως αντιαγγειογενετικοί παράγοντες, αλλά όχι και μόνο. Αυτά τα δύο εδώ και 17-18 χρόνια δυναστεύουν την περίπτωση της συστηματικής θεραπείας. Και ουσιαστικά από το 2007 που το Sorafenib, φαντάζομαι το ξέρετε, ήταν το πρώτο φάρμακο το οποίο έχει βράσει στο υπάτωμα, μέχρι το 2022, όπου με τη μελέτη την Ιμαλάια
Έχουμε το νεότερο ανοσοθεραπευτικό φάρμακο του Durvalumab, είχαμε το Lenvatinib, είχαμε το συνδυασμό Atezolizumab που είναι ανοσοθεραπεία και Bevacizumab που είναι αντικυβερνητικός παράγοντας, δύο ανοσοθεραπευτικά φάρμακα μαζί και βέβαια στη δεύτερη γραμμή θεραπείας είναι από κάτω τα φάρμακα κυρίως αναστολής τυροσινικής κενάσης, το Regorafenib, το Cabozantinib και μεμονωμένα αν δεν έχει χορηγηθεί ανοσοθεραπεία, ανοσοθεραπεία. Ένας πρώτος παράγοντας που είναι και ο τελευταίος που εγκρίθηκε από τον FDA είναι η μονοθεραπεία με το Durvalumab. Αυτό συγκρίθηκε σε μια μελέτη φάσης 3 με το Standard of Care, το Sorafenib και βρήκαμε ότι η επιβίωση, γιατί ουσιαστικά η επιβίωση μετράει στους ασθενείς αυτού στο να τον δώσεις λίγους μήνες ζωής παραπάνω σε σχέση με το να μην κάνεις τίποτα, να κάνεις κάτι άλλο, είναι πολύ σημαντικό, γιατί σε αυτό το διάστημα οι άνθρωποι, αν ζουν και καλά, μπορούν να έχουν έτσι μια πλήρη ενεργότητα στην κοινωνική ζωή τους. Έδειξε ότι δεν είναι κατώτερο, μπορεί να βλέπουμε κάποιες διαφορές στην επιβίωση, αλλά ουσιαστικά ήταν η μελέτη μη κατωτερότητας και μπορεί κανείς να αντικαταστήσει το Sorafenib από ένα νοσοθεραπευτικό, εκμεταλλευόμενοι κυρίως το καλύτερο τοξικό προφίλ που έχει το Durvalumab σε σχέση με το Sorafenib. Οι συνδυασμοί όμως είναι η βασική μας θεραπεία. Και οι συνδυασμοί ξεκινήσαν από το Atezolizumab και το Bevacizumab, το οποίο είναι ένας αναστολέας του PD-L1 και το Bevacizumab είναι ένας αναστολέας αγγειογέννησης που ουσιαστικά ομαλοποιεί τα αγγεία ακόμα περισσότερο, επιτρέπει την είσοδο των activated, των ενεργοποιημένων ΤΑΦ δεντρητικών κυττάρων και την προσέγγιση των ΤΑΦ cell λεμφοκυττάρων στην περιοχή του όγκου, ώστε να υπάρξει προκλινικά τουλάχιστον δεδομένα της συνέργειας των δύο αυτών θεραπείων. Έτσι, η μελέτη IMbrave 150 που χορήγησε Atezolizumab και Bevacizumab έναντι του Sorafenib είχε μια διάμεση επιβίωση, αυτό είναι το πιο update νούμερο, γύρω στους 20 μήνες, σε ασθενείς οι οποίοι ήταν δύσκολοι με μεταστατικό υπάτωμα εκτός του ύπατος, πολλαπλά οζίδια μέσα στο ύπαρ και διάφορες άλλες μακροαγγειακές διηθήσεις. Αυτό είναι το standard of care σήμερα στη μεγαλύτερη πλειονότητα. Και είναι σημαντικό το ότι οι καμπύλες, γιατί δεν μπορεί κανείς να μάθει να διαβάζει τις καμπύλες, χωρίζονται πολύ νωρίς, δηλαδή ουσιαστικά δεν χάνονται άρρωστοι με το συνδυασμό έναντι του Sorafenib, ενώ θα δούμε λίγο παρακάτω κάποια διαφοροποίηση στον συνδυασμό της ανοσοθεραπείας. Και βλέπει κανένας ότι η διάμεση επιβίωση είναι 19 μήνες και αν πάρει κανείς τα διάφορα timelines του χρόνου των 2 ετών, υπάρχει ένα ποσοστό ασθενών εδώ στο τέλος της καμπύλης, η οποία μπορεί να είναι ζωή και 2 και 2,5 χρόνια αργότερα. Το ελεύθερο διάστημα της επιβίωσης, δηλαδή πότε έκανε την υποτροπή, επίσης ήταν ευνοϊκό στο συνδυασμό αντιαγγειογέννησης και ανοσοθεραπείας. Δεν θα σας κρατήσω πολύ με τις παρενέργειες, αλλά είναι σημαντικό γιατί αναφέραμε τις παρενέργειες του ΣΥΡΤ έτσι, για την ίνωση, για τη διαφυγή, για όλα αυτά εδώ. Αλλά και εδώ έχουν παρενέργειες, κυρίως μπορούν παρενέργειες που σχετίζονται με κάποιες αιμορραγίες. Εδώ θα φανεί περισσότερο επιστάξεις, κάποιες αιμορραγίες από τις ούσεις εσωφάγου ή γαστρεντερικές αιμορραγίες και βέβαια τις ανοσοθεραπευτικές τοξικότητες που αφορούν φλεγμονές συστηματικές στα διάφορα όργανα. Ήρθε η θεραπεία με το συνδυασμό δύο ανοσοθεραπευτικών, τα οποία βρουν σε διαφορετικά σημεία. Το Tremelimumab βρά μεταφορικά μιλώντας τους λεμφαδένες και μπορεί να κινητοποιήσει τα λεμφοκύτταρα από τους λεμφαδένες να τα μεταφέρει πιο εύκολα στο σημείο που βρίσκεται ο όγκος, ενώ το Durvalumab είναι αυτό που καταστρέφει τους δεσμούς με τους οποίους κρύβεται το καρκινικό κύτταρο από τα ΤΑΦ λεμφοκύτταρα, τα οποία έχουν έρθει ήδη στο πεδίο του όγκου μέσω του Durvalumab, του Tremelimumab, και μπορεί να το ξεσκεπάσει τον καρκίνο και να το επιτεθούν πιο εύκολα. Και μάλιστα χρησιμοποίησαν και ένα πολύ καλό σχήμα, γιατί η συνεχή χορήγηση και των δύο θα είχαν πολύ μεγάλη τοξικότητα. Μία μονοδόση
από το τρεμελίμουμαπ έφτανε και μετά συνεχίζανε με το τουρβάλουμαπ. Είναι αυτό το stride και πάλι σε σχέση με το sorafenib βλέπει κανείς ότι ναι, δεν έχει μεγάλη διαφορά στην επιβίωση, αλλά βλέπει κανένας ότι στα 3 χρόνια έτσι, υπάρχει ένα ποσοστό 30% των ασθενών που είναι εν ζωή και η καμπύλη συνεχίζει, ενδεχομένως αυτή να αυξηθεί το μεγαλύτερο διάστημα παρακολούθησης. Αυτό είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό, γιατί μέχρι τώρα συζητάμε για ανθρώπους οι οποίοι με το sorafenib είχαν μια διάμεση επιβίωση γύρω στους 12 μήνες με πολλά προβλήματα. Όποιος χρησιμοποιεί sorafenib ξέρει τι τοξικό φάρμακο είναι, ενώ εδώ έχει πολύ λιγότερες παρενέργειες. Το μειονέκτημα είναι ότι όπως όλες οι ανοσοθεραπείες θα χάσεις έναν ορισμένο αριθμό ασθενών ακριβώς γιατί η ανοσοθεραπεία αργεί να δώσει ανοσολογική ανταπόκριση. Άρα μέχρι να ξυπνήσει ο οργανισμός, να κινητοποιήσει τα λαμφοκύτταρα, δημιουργεί ένα σημαντικό, μια σημαντική χρονοκαθυστέρηση στην ανταπόκριση του όγκου. Αυτό νομίζω ότι δεν είναι το σημαντικό. Και εδώ οι παρενέργειες δεν έχουμε τις επιστάξεις και τις αιμορραγίες, αλλά έχει κυρίως παρενέργειες που αφορούν την επιδείνωση της νεφρικής λειτουργίας. Βλέπετε το ποσοστό είναι 1,8 μόνο των αιμορραγιών, που έχει να κάνει σχέση κυρίως με λύση του όγκου. Και τα διάφορες παρενέργειες ανοσοθεραπείας με το θυροειδή, τα επινεφρίδια, δερματίτιδες, διάρειες, κάτι που ξέρουμε πολύ καλά από τους άλλους όγκους. Άρα ένα κομμάτι που θέλω να κρατήσετε και αυτό έχει σημασία ακόμα και αν δει κανείς τις καμπύλες από τις καμπύλες της ΣΥΡΤ με την εξατομικευμένη δοσημετρία, τη δόση σφαίρ 1, έτσι, είναι να δει κανείς αν υπάρχει αυτή η επιπέδωση των καμπυλών μετά από κάποιο καιρό. Γιατί αυτό θα ευνοήσει κάποιους ασθενείς, δεν ξέρουμε ποιους, αλλά ούτε και με τη δόση σφαίρ, με το TER ή με το TER, ξέρουμε ποιοι ωφελούνται. Δυστυχώς δεν έχουμε προβλεπτικούς δείκτες τέτοιους που να μας πούνε ότι αυτός ασθενής αφαιρεί από τη μια ή την άλλη θεραπεία και ουσιαστικά βλέπει κανείς ότι αυτό όσο πιο ψηλά είναι και όσο πιο μακριά είναι η καμπύλη, τόσο καλύτερη θα είναι η πιθανότητα να επιβιώσει. Και συζητώντας με τον ασθενή, του λες ότι έχεις ένα μέσο χρόνο ζωής 14, 16, 18 μήνες, αλλά του λες ότι έχεις 30% πιθανότητα να είσαι εν ζωή 3 χρόνια μετά. Και αυτό είναι κάτι που μετράει στην καθημερινή πρακτική με τον ασθενή. Και το δεύτερο κομμάτι που δεν θέλει κανείς είναι να μην χάσει πολλούς ασθενείς στην αρχή, γιατί αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Άμα χάσει μισούς ασθενείς στην αρχή, μετά όσο και καμπύλες να πάνε ψηλά και επιμυκισμένες, αποπλατισμένες, δεν θα είσαι ευχαριστημένος. Αυτό είναι το κομμάτι, γι' αυτό είναι σημαντικό να ξέρεις στον πρώτο, στο δεύτερο, στο τρίτο χρόνο τι διάστημα, ποσοστό ασθενών είναι εν ζωή. Αυτό λέγεται landmark συνολική επιβίωση. Είναι ένας καινούργιος όρος που χρησιμοποιείται από την εποχή που εισέβαλε η ανοσοθεραπεία σε όλους τους όγκους. Δύο πράγματα έχω να σας πω ακόμα, έτσι, για το TACE, το οποίο χρησιμοποιείται πάρα πολύ, έτσι, ας πούμε, σαν πρώτη γραμμή με συστηματική θεραπεία. Δυστυχώς έχουμε αρκετή καταστρατήγηση, όπως υπόθηκε από την κυρία Γιαννούλα, στην επιλογή των ασθενών, ακόμα από το TACE. Δηλαδή, 31% των ασθενών κανεί να πάρουν μόνο μία φορά τον εμβολισμό, τον κλασικό, τον παλιό εμβολισμό, έτσι, γιατί ακριβώς δεν έχουν επιλογή κατάλληλα και από τους ασθενείς οι οποίοι παίρνουν το TACE στην πρώτη τους επίσκεψη, ένα 40% σχεδόν είναι ακατάλληλοι να το πάρουν με βάση το πρωτόκολλο το οποίο είχαμε. Αυτή είναι μια συγκεντρωτική μελέτη, Optimic, η οποία είναι μια κλινική μελέτη παρακολούθησης με πάνω από 1.650 ασθενείς με ανεγχείρητο υπατοκυταρικό καρκίνωμα. Το δεύτερο που έχουμε να πούμε, πέρα από τον πίνακα αυτό που είναι πολύ σημαντικός, ότι υπάρχουν και για το ραδιοεμβολισμό, αλλά και για τις συστηματικές θεραπείες, μία τάση να πηγαίνουν όλα πιο νωρίς. Αυτό που λένε το migration του σταδίου, δηλαδή ότι μεταναστεύουν οι θεραπείες σε πιο πρώιμο στάδιο. Μέχρι τώρα τις θεραπείες συστηματικές τις είχαμε για το προχωρημένο στάδιο. Το TACE το είχαμε κυρίως για το διάμεσο στάδιο Β. Το
το ΣΥΡΤ με το ραδιοεμβολισμό βλέπουμε ότι μπορεί να έρθει και ακόμα πιο νωρίς. Και αυτό το κομμάτι είναι πολύ σημαντικό, γιατί θα δείτε τα πάντα κινούνται πλέον στο να έρθουν καλύτερες θεραπείες, να υποκατασταθεί το TACE όσο μπορεί περισσότερο από θεραπείες είτε συστηματικές, είτε τον ραδιοεμβολισμό, είτε κάποιες τοπικές θεραπείες. Δεν έχουμε βάλει καθόλου στον πίνακα αυτό την ακτινοθεραπεία. Τώρα πλέον η ακτινοθεραπεία με τις στοχεύουσες δέσμες φωτονίου που έχουν για όγκους μικρούς, όπως ήταν η μελέτη του Σάλεμ, που να σημειώσω εδώ, το είπε ο κ. Χατζηδάκης, αλλά να επισημάνω ότι η μέση διάμετρος του όγκου ήταν 2,7 εκατοστά. Μπορεί να έχει ασθενείς έως 8 εκατοστά, αλλά η μέση διάμετρος ήταν 2,7. Θα μπορούσαν άνετα αυτές οι βλάβες να καταστραφούν και με άλλες τεχνικές, όπως είναι τα ablation, τα διάφορα, αλλά και με την στοχευμένη ακτινοθεραπεία. Επομένως, οι συστηματικές θεραπείες έρχονται. Έχουμε αποδείξεις πλέον ότι λειτουργούν με τις τοπικές θεραπείες. Σαν ακτινολόγιο, νομίζω ότι πρέπει να σας ενδιαφέρει πάρα πολύ το κομμάτι της ανταπόκρισης. Ενώ βλέπει κανείς τον ίδιο όγκο, δεν είναι ο ίδιος όγκος. Αν το μετρήσει κανείς με τα περιβόητα ρεζής κριτήρια, τη μεγαλύτερη διάμετρο της βλάβης, δεν θα είναι επαρκής. Βλέπετε εδώ ενδεικτικά παραδείγματα, το οποίο δεν έχει λάβει υπόψη της την έγκρωση του όγκου και γι' αυτό έχουμε τα modified ρεζής κριτήρια, τα οποία σε διάφορες μελέτες, ειδικά με αναστολή στηροσινικής κενάσης, αλλά το ίδιο μπορεί να πει κανείς με οποιοδήποτε αποκλεισμό της υπατικής αρτηρίας γίνεται με οποιαδήποτε τεχνική, βλέπετε τις διαφορές της ανταποκρίσης με τα ρεζίς και τα modified, με αντικειογενετικούς παράγοντες, ενώ με τις ανοσοθεραπείες όπως το πέμπρο δεν είναι τόσο σημαντικές. Βλέπεις, ή με τον Ιβόλμα, ενώ με το ρεγκοράφινι φτάνει από το 7 στο 11, από το 18 στο 24, από το 2 σε 6 στο 9,2. Άρα κρατήστε ότι τα ρεζίς κριτήρια δεν είναι τα καλύτερα κριτήρια για την ανταπόκριση και τον έλεγχο του πώς πηγαίνει ένας όγκος. Εδώ είναι μια πολύ σημαντική μελέτη, τέτοιες οι οποίες θα δούμε στη συνέχεια και με το ραδιοεμβολισμό. Είναι η μελέτη ΛΑΜΣ από την Ιαπωνία, η οποία ουσιαστικά πήρανε μεταστατικά, το ξαναλέω, ή τοπικά προχωρημένα, μη επιδεχόμενα καμία τοπική θεραπεία και συνδυάσανε το TACE, ακόμα το TACE τότε, έτσι ας πούμε, και βλέπετε τις διάφορες μορφές του TACE που επιτρεπόταν, μαζί με ένα αντιγειογενετικό παράγοντα, το λεμβάτινι. Το TACE ξεκινούσε μία μέρα μετά τη μία χορήγηση μόνο λεμβάτινι, έναντι του λεμβάτινι σκέτο. Και το αποτέλεσμα καταρτικό στόχο ήταν συνολική επιβίωση για όγκους με παράγοντες διαστρωμάτωση στο μέγεθος του όγκου, την ύπαρξη θρόμβων στον όγκο, την ύπαρξη περισσότερων ή λιγότερων από τριών μορφωμάτων στο ΥΠΑ και το πού γινόταν η μελέτη. Και ουσιαστικά η λογική ήταν να δει κανένας αν τυχόν ο συνδυασμός σε προχωρημένο BCRC στάδιο 3 στη HCC θα μπορούσε να βελτιώσει την επιβίωση. Και βλέπει κανένας ότι η διάμεση επιβίωση του συνδυασμού ήταν 18 μήνες έναντι μόνο 11,5 το λεμβάτινι. Μιλάμε για advanced BCRC C στάδιο. Και το καταπληκτικότερο όλο, 15% των ασθενών έλαβαν μια χειρουργική θεραπεία η οποία είχε σαν στόχο την ίαση σε σχέση με το 2% των ασθενών με λεμβάτινι. Αυτό άνοιξε καινούριους ορίζοντες, δημοσιεύτηκε το 2022 στο ASCO-GI, έχει γίνει και published αυτό το paper και όλος ο κόσμος τώρα πλέον στρέφεται προς το συνδυασμό. Ήδη υπάρχουν μελέτες θετικές για την χορήγηση ατεζολίσμα, μπεβασίσμα μετά την χειρουργική αφαίρεση έναντι παρακολούθησης. Μην μου πείτε να το χορηγήσετε, να το χορηγήσω. Μάλλον δεν θα το χορηγήσω γιατί δεν με έχει πείσει η στατιστική διαφορά ότι είναι και κλινικά αξιόπιστη, αλλά είναι σημαντικό να το έχουμε στο μυαλό μας ότι όλες οι μελέτες πάνε σε προημότερο στάδιο και πάντα σε συνδυασμό, είτε είναι με ραδιοεμβολισμούς, με ίτριο, είτε με ATACE, είτε με οποιαδήποτε άλλη τοπική θεραπεία που έχει στα στόχο την ίαση, όπως είναι τα ablation, τα rejection. Μία σειρά μελετών που τρέχουν, η καλύτερη μελέτη η οποία τρέχει με το ραδιοεμβολισμό και την ανοσοθεραπεία είναι στη Γερμανία. Μία μελέτη με ένα γερμανικό όνομα, τώρα δεν μου διαφεύγει, Zig Baust, κάπως έτσι είναι, η οποία διαστρωματώνει τους ασθενείς σε τρία σκέλη. Χορηγούμε ντουρουβάλουμαμ τρεμελίνουμ από ανοσοθεραπεία σκέτη
Δεύτερον, χορηγούμε ταυτόχρονα και το ΣΥΡΤ μαζί με το τουρβάλουμε και το τρεμελίνουμαπ. Και το τρίτο σκέλος είναι το ΤΕΙΣ μαζί με το τουρβάλουμε και το τρεμελίνουμαπ. Μελέτη η οποία στη Γερμανία, ακούσαμε έναν τεράστιο αριθμό που έχουν κάνει ήδη ΣΥΡΤ, σίγουρα θα έχει αποτελέσματα σε ένα λογικό χρόνο. Εδώ άλλες μελέτες που τρέχουν, έτσι, που είναι πολύ σημαντικές, ΣΥΡΤ 90 ROAN μελέτη, με το Holmium, το οποίο αναφέρθηκε ότι το χρησιμοποιείται στην Ελλάδα και στην Ευρώπη ενδεχομένως, και με ένα συνδυασμό. Εδώ σας βάζω μόνο μία μελέτη για να δείτε λιγάκι πόσο αλλάζουν τα δεδομένα. Εδώ είναι χειρουργήσιμο ο υπάτωμα, το οποίο χορηγήθηκε μελέτη από τον Αχμέτ Κασίπ, από τους πιο γνωστούς παθολόγους, που είναι τον καρκίνο του ύπατος, από το Andy Anderson, ο οποίος σε 21 ασθενείς έδειξε ότι χορηγώντας δύο μονοκύκλους προεγχειρητικής χημειοθανοσοθεραπείας σε χειρουργήσιμο υπάτωμα, είχε ένα 24% πλήρη παθολογοανατομική ανταπόκριση, που είναι και το ζητούμενο, γιατί είναι ένας δείκτης ενδιάμεσος της επιβίωσης. Έτσι, συμπερασματικά, θα έλεγα ότι έχει εξελιχθεί και μια τεράστια εξέλιξη. Από εκεί που είχαμε μόνο το Σοράθεν, μόνο το TACE, αυτή τη στιγμή έχουμε ablation, IMRT ακτινοβολία, ανοσοθεραπεία, ανοσοθεραπεία με αναστολή στηριοσυνικής κοινάσης, καλύτερες χειρουργικές τεχνικές, περισσότερα μοσχεύματα σε κάποιες χώρες, όπως είναι η Γαλλία, για μεταμοσχεύσεις. Άρα εξελίχθηκε τρομακτικά και βέβαια η παρακολούθηση που κάνουν οι γαστρολόγοι στους ασθενείς και η εγκαιρότερη ανείχνευση των υπατωμάτων. Επομένως, έχοντας συστηματικές θεραπείες, οι οποίες είναι πολύ αποτελεσματικές σε προχωρημένο στάδιο της νόσου, με καλό προφίλ τοξικότητος, τα οποία τα περισσότερα αντιμετωπίζονται με κάποιες κορτιζόνες, και έναν ικανό αριθμό ασθενών που επιβιώνει τουλάχιστον 3 χρόνια μετά την έναρξη ανοσοθεραπείας, είναι θέμα χρόνου. Αυτό που λένε όλοι και ο Ντεμπέρ στο Γουστάβο Σίεντσι, ότι οι συνδυασμοί και η διαδοχή των τοπικών θεραπείων με τις συστηματικές θεραπείες θα σπάσει τον κύκλο των ενδείξεων του BCRC staging που είδατε προηγουμένως και την έκβαση των τοπικών θεραπείων. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κοβίνα. Εξαιρετική και αυτή η παρουσίαση. Εγώ, παρόλο που δεν είμαι γιατρός, θέλω να πω ότι 5 πράγματα τα κατάλαβα. Όλοι με υπόλοιπες συνάδελφοι πολύ περισσότερα. Να προχωρήσουμε λίγο στο σχολιασμό και αν δεν έχετε αντίρρηση, να δώσω πρώτα το λόγο στην κυρία Χατζηπαυλίδου, που είναι και από μακριά και αισθάνεται λίγο μοναξιά πιθανώς. Οπότε να τη δώσουμε τον πρώτο λόγο για να κάνει έτσι ένα πρώτο σχόλιο. Καλησπέρα σας και από μένα. Ακούγομαι νομίζω, έτσι. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Δυστυχώς, υποχρεώσεις τελευταίας στιγμής δεν μου επέτρεψαν να σας δω από κοντά. Να ευχηθώ στον κύριο Χατζηδάκη για χτες, να σας δω πραγματικά. Τι να πρωτοσχολιάσω τώρα για την παρουσίαση, για όλες τις παρουσιάσεις φυσικά. Θα σταθώ λίγο έτσι στα δικά μας, τα της Πυρηνικής. Τι να πω για την κυρία Γιαννούλα. Καταλαβαίνετε εσείς οι ακαδημαϊκοί δάσκαλοι τη χαρά του εκπαιδευτή όταν χαίρεται έτσι τον εκπαιδευόμενο μετά που βλέπει την πρόοδο και αποδεικνύεται τόσο ικανή. Να συγχαρώ την ομάδα του ΑΧΕΠΑ για πραγματικά ήρθε να καλύψει ένα θεραπευτικό κενό που είχαμε σε αυτούς τους εντοπισμένους όγκους του ύπατος, πρωτοπαθής και δευτεροπαθής. Και να σταθώ λίγο σε αυτό που ακούστηκε στην αρχή, ότι δηλαδή οι κατευθυντήριες οδηγίες, όσο και αν είναι καθολικά αποδεκτές, δεν ανταποκρίνονται πάντα στην κλινική πραγματικότητα. Και πόσο σημαντική είναι η εξατομικευμένη προσέγγιση κάθε ασθενή, μέσα όμως από το φίλτρο της διεπιστημονικής ομάδας. Πολύ σημαντικά αυτά που ακούστηκαν από τον κύριο Μπουκοβίνα για τους θεραπευτικούς συνδυασμούς και βλέπουμε ότι είναι ενθαρρυντική τα αποτελέσματα των θεραπευτικών συνδυασμών. Σίγουρα η εμπειρία που αποκτήθηκε από την πρακτική του ραδιοεμβολισμού
Έχει σαν αποτέλεσμα τη βελτίωση των κλινικών αποτελεσμάτων και φυσικά τα βελτιωμένα αποτελέσματα αποτελούν και προϋπόθεση για τους κλινικούς γιατρούς ώστε να παραπέμπουν ασθενείς για ΣΥΡΤ. Όλο αυτό που ακούστηκε, ότι θα πρέπει να το σκέφτονται σε προημότερα στάδια της νόσου. Δεν θέλω να σας καθυστερώ, η ώρα είναι ήδη περασμένη. Θεωρώ ότι τα point, το ότι αφορά τη δοσημετρία, ώστε να μπορούμε να προβλέψουμε, αλλά ουσιαστικά να καθορίσουμε την έκβαση του περιστατικού μας και η δυνατότητα για μεγαλύτερες δόσεις και, καλύτερες εντοπισμένες θεραπείες, είναι πολύ σημαντικά και τα σημεία που θα πρέπει να σταθεί κανείς. Από μένα σας ευχαριστώ και πάλι. Βέβαια, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ για τα σχόλιά σου και αν θέλεις κάτι να σχολιάσεις. Εγώ θα ήθελα να σχολιάσω έτσι πραγματικά την πρόοδο που έχει κάνει η πυρηνική Αττική σε συνδυασμό με την πνευματική αρκουνολογία. Δηλαδή, αν ήμουν νεαρός ο γιατρός τώρα και ήθελα να επιλέξω μια ειδικότητα, η πνευματική αρκουνολογία και η πυρηνική Αττική, θα ήταν πολύ έτσι τόπος στις προτιμήσεις μας. Γιατί είναι εξαιρετικά διεισδυτικές, με εξαιρετικά πεδία γνώσης. Σε κάνουν να είσαι πάντα μέλος μιας ομάδας. Δεν μπορείς να λειτουργείς δυστυχώς μόνος σου. Αυτό είναι ένα μεγάλο μειονέκτημα, αλλά είναι και πλεονέκτημα κατά τη γνώμη μου. Γιατί όταν υπάρχει οργανωμένη ομάδα, ολονών τα αποτελέσματα φαίνονται καλύτερα. Και είναι εντυπωσιακό. Μέχρι τώρα, την μεγαλύτερη σειρά στην Ελλάδα την είχαν στην Πάτρα, δυστυχώς ή ευτυχώς. Για την Ελλάδα, έτσι, αλλά ευτυχώς ανέλαβαν, γιατί πάνω από 120 ασθενείς έχουν κάνει ραδιοαμβολισμό στην Πάτρα. Χαίρομαι που στη Θεσσαλονίκη έχουμε 15 ήδη από ό,τι άκουσα με τις δυσκολίες του μπάτζετ. Δεν ξέρω πώς θα είναι στην Πάτρα και θα αποσυνείται το κανείο. Έχει πέρα, υπάρχουν τεχνικές, φαντάζομαι, που αποσυνώνεται. Το θέμα είναι η επιλογή του ασθενούς. Δηλαδή, ποιος είναι ο καλύτερος ασθενής για να πάρει κανείς το ΣΥΡΤ. Κατά τη γνώμη μου, θα πρέπει να είναι ένα συνδυασμό ΣΥΡΚ με κάποια συστηματική θεραπεία σε έναν ασθενή που έχει καλό performance output, έχει περάσει τα τεστ, τα κλινικά του ΣΥΡΚ, έτσι αυτά που αναφέραμε, τα τεχνικά κομμάτια. Έχει μια βλάβη, η οποία τα 8 εκατοστά εγώ το βάζω με πολύ μεγάλο ερωτηματικό, αν είναι επαρκή, παρόλο που έχει μικρή διεισδυτική ικανότητα από κάθε περίοδο του ενός εκατοστού που αναφέρθηκε, θα μπορούσε να είναι και 10 και 11 και 12, αλλά δηλαδή σε μια μεγάλη βλάβη κεντρικά τοποθετημένη, που δεν μπορεί να χειροποιηθεί με οποιοδήποτε κριτήριο που μιλάμε για να το πάρουμε, κάνουμε extrapolation. Εγώ θα έκανα πρώτα ΣΥΤ και μετά θα ακολουθούσε συστηματική θεραπεία. Αυτό για μένα θα ήταν το ιδανικό μοντέλο ενός ασθενούς έτσι για να κάνει να πάρουν το μέγιστο όρθρο. Οι υπόλοιπες ενδείξεις του ραδιοεμβολισμού σαν πρώτη ή δεύτερη γραμμή μετά από αποτυχία στο TACE, το κομμάτι της περιφερικής μεγάλης ή μικρής βλάβης, για μένα έρχονται δευτερεύουσες ενδείξεις, όχι ότι είναι λιγότερο σημαντικές, αλλά είναι κάτι το οποίο για μένα άλλο είναι ο πρώτος στόχος στην αρχή, να μπει στην αρχή έτσι. Δεν ξέρω αν ο Αδάμ έχει κάποια έτσι διαφορετική προσέγγιση. Ναι. Και χρησιμοποιήσει και το TACE πάρα πολύ συχνά. Και είναι πολύ σημαντικό ότι θα διαφοροποιήσει με το ΤΑΡΙ, το ΣΥΡΙΤΑΙΖΕ. Πολλές φορές ο ραδιοεμβολισμός του φτωχού είναι ο ραδιοεμβολισμός στην πόλη μας και γι' αυτό και στο 90% τουλάχιστον εμείς εκεί στο κέντρο, γιατί δεν έχουμε τα μέσα να κάνουμε τα κέντρα. Στην Πάτρα για κάποιο οικονομικά. Στην Πάτρα για κάποιο λόγο, όπως και σε πολλά άλλα χώρες, και πάνω. Το budget ήταν μεγαλύτερο από πολλά χρόνια. Ο καθένας το αξιοποιεί με τον τρόπο του. Ζούμε όντως σε πολύ ενδιαφέροντες καιρούς φορά όλες αυτές τις θεραπείες. Το πλήθος των μελετών που θα βγουν φέτος του χρόνου, σε τελευταία χρόνια, είναι μεγάλο. Για να μας κατευθύνουν περισσότερο σε τι συνδυαστική θεραπεία θα πάμε, γιατί όντως συνδυαστική θεραπεία. Και φυσικά, όσο αφορά το υπατοκυταρικό, number one είναι το μέγεθος της βλάβης, ανάλογα και τι άλλες δυνατότητες μπορεί να έχουμε, γιατί μια βλάβη η οποία μπορεί να καυτηριαστεί,
δεν θα πάμε να κάνουμε με τον μπαζούκα να χτυπήσουμε κάτι που μπορεί να χτυπήσουμε με τη σφαιρό. Και μετά είναι το σημαντικό έβριμα πλέον του Abscopal Effect που μπορεί να δημιουργήσει σε συνδυασμό με αμψιθεραπεία ή οποιαδήποτε τοπικό θεραπεία, η οποία μπορεί να δράσει γενικότερα στο όλο τον οργανισμό. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα χρησιμοποιήσει πολύ και στην αντιμετώπιση των μεταστάσεων γενικότερα. Και βέβαια η πατική λειτουργία, δηλαδή το να πάρω ένα όγκο 3 εκατοστά σε έναν, δύο, τρεις ασθενείς οι οποίοι έχουν τελείως διαφορετικό στάδιο κύρωσης. Έχω τελείως διαφορετικά αποτελέσματα, άρα πρέπει να αποφασίσω στον καθέναν από αυτούς ποιος είναι ο κατάλληλος γιατί. Και όσο πιο ευαίσθητο είναι το σκοτ, τόσο πιο ελάχιστα επιβατική λάθος πρέπει να διαλέξω. Όλα αυτά λοιπόν πρέπει να λαμβάνουν υπόψη. Εάν τώρα βρεθεί πραγματικά ένα συνδυασμό που να ξέρουμε ότι το τάδε με το τάδε φάρμακο είναι το πιο βοηθητικό μαζί με μία οποιαδήποτε στο τοπικό περιοχική θεραπεία, αυτό θα νομίζω θα αλλάξει άκρη τις επιβιώσεις των ασθενών στο τμήμα. Και να ελέγξουμε τους όγκους, να δώσουμε επιβίωση στους ασθενείς, γιατί όλοι αυτοί μπορεί ίσως να μπορέσουν να μεταμοσχευτούν. Στο θέμα τώρα των λοιπόν όγκων, ιδίως στις ΝΕΤ μεταστάσεις, νομίζω ότι είναι αρκετά χρήσιμο το χρησιμοποιημένο καθόλου. Στις λοιπές μεταστάσεις αρχίζουν και φαίνονται καλά αποτελέσματα, αλλά έχει να κάνει φυσικά με το συστηματική νόσος, με ποια περιοχή του ύπατος πάσχει και αν μπορούμε να τους ενδιάσουμε ένα ραδιοεμβολισμό, ένα καυτηριασμό μιας βλάβης σε άλλο σημείο του ύπατος ή με μια εκτομή ή ανάλογα με άλλες χειρουργικές τεχνικές. Όλα αυτά είναι, έχουν να κάνουν με το είδος του όγκου, βέβαια, που κρύβεται από πίσω. Τώρα αρχίζουν και παίζουν στο παιχνίδι και του μαστού και άλλου τύπου δευτεροπαθείς αιστείες. Προχθές είδα και μια δημοσίευση για ραδιοεμβολισμό σε ενοχή. Πάει τόσο καλά το εθνική ομαδική με εμβολισμό περιπλοκλησή, που είναι η σούπερ υπερβολή το να δώσεις να κάνεις ραδιοεμβολισμό για ένα υπατικό αιμαγείωμα το οποίο, ναι, αλλά και μάλλον λεφτά υπάρχουν. Τώρα είμαστε στη φάση λοιπόν που πάει πολύ σκουρνιαχτός. Θα πρέπει να κατασταλάξουμε στο τι πραγματικά πρέπει να συνδυάσουμε με τι. Σε αυτή τη χώρα, σε αυτό το νοσοκομείο, εάν έχουμε 15 δόσεις και χρόνο, θα πρέπει πλέον να αρχίσουμε να τις μοιράζουμε πιο σοφά. Και φοβάμαι ότι σε αυτή τη φάση περισσότερο μας έρχονται οι απελπισμένες περιπτώσεις παρά οι ενδεδειγμένες. Και αυτό δεν είναι το πιο σωστό. Γιατί θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε άλλους που έχουν περισσότερες τις ελπίδες. Και φυσικά ρόλο τεράστιο θα έπρεπε να έχουν τα αμπουδαγικά συμβούλια, τα οποία όμως περισσότερο δεν έχουν και την εμπειρία όλων αυτών των μεθόδων. Ιδίως τα υπατώματα, γιατί δεν παιδιάζουν τόσο πολύ στο αμπουδαγικό συμβούλιο, αλλά σε συμβούλιο, δανό το συμβούλιο στις μεταμοσχεύσεις, που φτάνουν οι περισσότεροι αυτοί οι ασθενείς. Όλα αυτά λοιπόν θα πρέπει να κατασταλάξουν. Θα πρέπει να μπορέσουμε να βρούμε περισσότερα μέσα, γιατί είναι άδικο για κάποιον ο οποίος έχει περισσότερη ένδειξη με αυτή τη μέθοδο να μην μπορεί να την κάνει, διότι οι δόσεις χρησιμοποιήθηκαν σε άλλους. Και να δούμε όλες αυτές τις μελέτες που θα μας οδηγήσουν. Συμφωνώ πολύ μαζί σας ότι και εγώ προτρέπω αρκετούς νέους ειδικευόμενους που δεν θέλουν ίσως την ευρωπαϊκή αυτονομία να πάει στην πυρηνική. Είναι πραγματικά μεγάλη η ανέλυξή της και οι δυνατότητες της. Αυτό είναι μόνο ένα κομμάτι της υπότασης της. Και είμαστε πολύ τυχεροί διότι βρήκαμε καλό πεδίο συνεργασίας. Δεν είναι πάντου αυτό. Και δεν είναι αυτονόητο στην Ελλάδα ειδικά το να συνεργάζονται διαφορετικές ειδικότητες. Στο ένα νοσοκομείο μπορεί να τα καταφέρουν, στο άλλο όχι. Μένα μου κάνει μεγάλη εντύπωση και έχουμε δώσει τους πυρηνικούς έτσι που είναι στην αίθουσα. Η μελέτη δόσης έδειξε διπλάσια επιβίωση στην εξατομικευμένη έγκυος συνεχρία, δηλαδή από τις 26 μήνες διάμεσης επιβίωση ενός 10 μήνες να κατά 150, παραπάνω από διπλάσια. Άρα,
Ποια είναι η δυσκολία το να εφαρμόσουμε και αν εφαρμόζεται εσείς την προσωπημένη δοσημετρική υπολήγηση ή θα είναι καμπύλη εκμάθησης που απαιτεί έτσι δηλαδή να είσαι πιο συνεργός στην αρχή παρά να είσαι το μυαλό σου. Να σας πω, καταρχήν, εγώ ευχαριστώ τον κύριο Πρασόπουλο και τον Μαντάμ που υπάρχουν στο νοσοκομείο. Πάνω από 10 χρόνια προσπαθούσαμε να τους στήσουμε, δεν τα καταφέρναμε και καταφέραμε να τους στήσουμε εδώ που ήταν όλοι οι ομοίοι εναντίον μας. Ήταν εκεί οι ομοίοι. Σαν νοσοκομείο χωρίς χρήματα, χωρίς ογκολογικό τμήμα. Φανταστείτε ότι στη μελέτη των Γερμανών, του Γερμανού, τέλος πάντων, και την νοσοθεραπεία, στο ένα το ποδάρι προσπαθήσαμε να μπούμε ακόμα και από εδώ, δεν τα καταφέραμε αυτό λόγω εκεί. Πάθε, γιατί ήταν πάνω από 25 στα 10 χρόνια. Εμείς δεν μπορούσαμε να εγγυηθούμε. Δεν είχαμε τα χρήματα, ήταν για 12 δόσεις το χρόνο αρχικά. Τέλος πάντων. Για να απαντήσω σε αυτό που ρωτήσατε, θα απαντήσω λίγο εμέσως, λέγοντας ότι ο βασικός παράγοντας για τα ΣΥΡΤ, για την ΣΥΡΤ, είναι ο χρόνος. Γενικά. Με δύο έννοιες τώρα ειδικότητα. Ο ένας, η μία έννοια έχει να κάνει με αυτό το migration προς τα αριστερά που είπατε. Όσο νωρίτερα γίνεται κάτι, όσο πιο πρόημα γίνεται κάτι, όσο σε πιο επιλεγμένους ασθενείς γίνεται κάτι, τόσο καλύτερα είναι. Αυτό. Αλλά το άλλο που είναι ακόμα πιο σημαντικό είναι ότι ο χρόνος έχει παίξει ένα τεράστιο ρόλο στην ανάπτυξη, στην ανάπτυξη της μεθόδου, κατανόηση του τι κάνει αυτή η θεραπεία. Τι θέλω να πω. Οι περισσότερες μελέτες οι οποίες έχουν δημοσιευθεί μέχρι και το 2017, ή έχουν τελειώσει το ρεκρούτμα των ασθενών το 2017, αναφέρονται σε μία ΣΥΤ η οποία δεν έχει καμία σχέση με τη ΣΥΤ που γίνεται τώρα. Οι επόμενες μελέτες που έχουν καινούριους ασθενείς, που θα βγουν, ήδη δίνουν καλύτερα αποτελέσματα και ήδη διαφέρουν δραματικά από μία μέθοδο η οποία έβαλε από το 50. Έτσι δεν είναι καινούργια μέθοδος. Τι έχει αλλάξει. Έχει αλλάξει πρώτα απ' όλα ότι μάθαμε. Μάθατε εσείς να είστε υπερεκλεκτικοί. Και όχι μάθατε απλά, είχατε και τα εργαλεία για να μπορείτε. Μάθαμε εμείς και μάθαμε τους ακτινοφυσικούς τη σημασία της εξατομικευμένης νοσημετρίας. Και αποκτήθησαν τα εργαλεία, το software και τα μηχανήματα, τα υβριδικά μηχανήματα, τα SPECT-CT, τα PET-CT, τα PET-MRI, δεν υπήρχαν πιο πριν. Τώρα υπάρχουν και βοηθούν να έχουμε πραγματικά μεγάλες απορροφούμενες δόσεις, πολλά γκρέι στην πλάτη που θέλουμε. Το που λέτε τα 150 είναι ένα 100. Άλλος είναι ο ασθενής, άλλη επιβίωση ενός ασθενής που παίρνει 100 γκρέι στην πλάτη του και άλλη όσο θα πάρει 160, 170. Είναι η διπλάσια επιβίωση. Και ο τρίτος παράγοντας είναι ότι μάθαμε και εμείς, μάθαμε και εμείς. Τι μάθαμε. Μάθαμε ότι με το ίδιο φάρμακο που παραγγέλνουμε, με την ίδια δοσημετρία, με την ίδια υπερεκλεκτική χορήγηση, όλες οι ΣΥΡΤ δεν είναι ίδιες. Για ποιο λόγο δεν είναι ίδιες. Αυτό που σας είπε η κυρία Γιαννούλα, ότι έχουμε τα μπαλάκια που έχουν κολλημένη πάνω ραδιενέργεια και η μέση διάμετρος είναι αυτή και η μέση ραδιενέργεια που έχει η πυκνότητα της ραδιενέργειας, ας το πούμε έτσι, είναι αυτή η συγκεκριμένη. Εκεί ακριβώς είναι το ζουμί και εκεί ακριβώς είναι όλη η δουλειά που πρέπει να κάνουμε εμείς οι πυρηνικοί. Η φορήγηση είναι κάτι που δεν μας ενδιαφέρει πρακτικά, να το πω έτσι. Δεν πρέπει να μας ενδιαφέρει ένα κομμάτι που είναι τεχνικό. Αυτό το οποίο πρέπει να μας ενδιαφέρει είναι ότι υπάρχει μια ισορροπία ανάμεσα στην ενεργότητα, στη ραδιενέργεια που είναι πολυμένη, να το πω πάνω στα μπακάκια, και στον αριθμό που έχουν, το πόσες είναι αυτές οι μικρόσφαιρες που χορηγούν. Αυτό έχει να κάνει με το ότι το θυαλίδιο που παραγγέλνουμε, όσο νωρίτερα το χρησιμοποιήσουμε, τα προβαθμολόγηση, όσο περισσότερη ενεργότητα έχει, το κάθε, τόσο μικρότερο είναι ο αριθμός των σφαιριδίων, τόσο αυτό το πράγμα είναι ισόφελος του penetration, της διεισδυτικότητας της θεραπείας και εις βάρος της κάλυψης μιας περιοχής. Όσο πιο μετά περνάει ο χρόνος, όσο λιγότερη ειδική ενεργότητα, αυτός δεν είναι όρος, μάλλον, ειδική ενεργότητα έχουμε, δηλαδή όσο λιγότερη είναι η ενέργεια και πιο μεγάλος ο αριθμός των σφαιριδίων, αυτό πάει ακριβώς ανάποδα. Έχουμε μικρότερο penetration, μικρότερη διεισδυτική ικανότητα και μεγαλύτερο coverage. Και αυτό που χρειάζεται.
Χρειάζεται ότι ο στόχος που βάζετε εσείς οι ογκολόγοι, οι γαστεντερολόγοι, οι οποίοι ασχολούνται με αυτό το πράγμα, είναι εντελώς διαφορετικός. Δηλαδή, σε έναν όγκο ο οποίος δεν είναι αγγιούμενος σωστά, σωστά, είναι υποαγγιούμενος τέλος πάντων, ή όταν θέλουμε να κάνουμε αυτό που είπες, να κάνουμε segmentectomy, οφείλουμε να κάνουμε γρήγορα, να το πω έτσι, τη θεραπεία με προβαθμολόγηση της δόσης μας, για να πετύχουμε αυτό το μεγάλο penetration, χωρίς να έχουμε ανάγκη από το coverage. Όταν θέλουμε, έδειξε μία πλάτη που έχει διπλή αγίωση. Όταν θέλουμε να κάνουμε πολλαπλές χορηγήσεις, όταν έχουμε να κάνουμε θεραπεία σε μεταστάσεις από NETS, που έχουμε υπεραγγιούμενους όγκους και πολλαπλούς, όταν θέλουμε να κάνουμε μία λομπεκτομή, όταν θέλουμε να κάνουμε, να μην κάνουμε τίποτα, απλά να κερδίσουμε χρόνο, κρέμοντας ίσως λίγο την πλάβη και δίνοντας το χρόνο, εφόσον την πλάβη είναι εγώ στο δεξί λόγο, στον αριστερό λόγο να υπερτραφεί για να μπορέσει ο κυβουλίας να κόψει όλο το δεξίλιο λόγο και ο άνθρωπος να μην πεθάνει από υπατική ανεπάρκεια. Αν θέλουμε να κάνουμε την αντιδραστική υπερτροφία του άλλου λόγου, ας πούμε, του σωστού, του καθαρού λόγου, που δεν νοσεί τέλος πάντων, εκεί θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε μικρή ενεργότητα και μεγάλο coverage. Έτσι, είναι εντελώς διαφορετικό. Αυτά τα πράγματα, το πώς θα το κάνουμε, είναι δουλειά των κυβερνητικών. Είναι πολύ πολύ σημαντικό πράγμα, το οποίο αλληλένδετο με το Μανώλη, εδώ ο οποίος θα πρέπει να μας μετρήσει, να κάνει σωστά τη δοσημετρία, η οποία δοσημετρία θα κάνει σωστά μόνο όταν έχουμε την υπερκλινική χορήγηση. Όλα αυτά έχουν στόχο να πετύχουν τα πολλά γκρέι στην πλάτη με σκοπό αυτό το οποίο θα θέσει ο κύριος. Θα το ξέρω, κύριε να βάζετε ένα πρωτόκολλο. Δηλαδή να κάνετε ένα πρωτόκολλο εδώ στο αρχαίο, να το πρέπει να το μοιράσει σε σοκ. Δεν είναι πολύ αυτοί που ασχολούνται με το υπάρχον. Στην Βόρεια Ελλάδα δεν είναι πολύ. Και στην Νότια πάλι δεν είναι πολύ πολύ. Δηλαδή είναι δεδομένα τα κέντρα, δηλαδή και η παθολογική εταιρεία και η εταιρεία των παθολόγων και το αρχείο καταγραφής των παθολόγων. Ξέρουμε ποιο είναι και ασχολείται. Αν έχετε ένα πρωτόκολλο συγκεκριμένο το οποίο το φτιάξετε για να πάρετε τις καλές περιπτώσεις και τις απελπισμένες, κρατήσει ένα μικρό μπάτζι για το απελπισμένο κομμάτι, νομίζω ότι θα μα βοηθήσετε όλου. Γιατί δεν θα είναι ανάγκη να είναι μόνο η φυσική παρουσία, αλλά ξέροντα ότι έχετε το πρωτόκολλο αυτό με αυτό σε βλάβη, με τόσα δεδομένα συστημένο. Και έχω την πράγμα τη ευκαιρία στι 30 του μηνό, σήμερα Σάββατο, θα γίνει μια μεγάλη συγκέντρωση. Πρώτα απ' όλα, το υπάρχουν εδώ στη Θεσσαλονίκη, και σκοπό να συντονιστεί όλη αυτή η δράση. Έτσι, και να γίνει όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματική, ώστε να μην χάνονται το παράθυρο ευκαιρία. Το παράθυρο ευκαιρία είναι το σημαντικό. Εγώ θα έλεγα ότι η εταιρεία ομολόγου που έχει κάποια δύναμη, που σε πρώτο μεγαλύτερη αυτό, με περιβαλλοντικό, ίσω και το ποινικό, θα πρέπει κάποια στιγμή να σκεφτεί ότι όλε αυτέ οι άλλου τύπου θεραπείε, οι οποίε όμω θα συνδυάζονται με τη χημία και τη άνοσο, είναι πολύ σημαντικέ πλέον. Αλλά είναι σε άλλη κατηγορία budget το φάρμακο. Το ραδιοφάρμακο, το μικροκαθετήρα. Και μπορεί να έχουμε λεφτά για νοσοθεραπεία τριπλάσια και να μην μπορούμε να κάνουμε. Δεν είναι φάρμακο. Ακόμα και σαν άλλο. Δεν είναι φάρμακο. Θα πρέπει να γίνει ένα διαγνωτόμο. Θέλω να καταλάβει αυτή η χώρα ότι πρέπει. Δεν είμαστε μόνο φάρμακο για χημειοθεραπείες. Οι συνδυαστικές θεραπείες πρέπει να είναι ίδια κατηγορία και θα πρέπει να αποζημιώνονται το ίδιο εύκολα με έλεγχο, με έτοιμο, με το πρωτόκολλο. Ναι, με πρωτόκολλο, ναι. Αλλά να, εφόσον κατατεθεί με συγκεκριμένη ανεξαρτητικό πρωτόκολλο, σε μια περίπτωση να εγκριθεί και να μην εγκριθεί μόνο για άνοσο, να εγκριθεί για το σύνολο. Αλλά δεν ξέρω αν υπάρχουν τέτοιε προσπάθειε. Θα σα πω, δυστυχώ σύντομα έχω ξέρει ότι πάει τα μούτρα μου σε πάρα πολύ λίγα πράγματα. Και δεν καταλαβαίνω τίποτα. Εγώ δεν έχω αποζημίωση βιοδικτών. Για να κάνει ένα PET, το ξέρουμε πολύ καλά και ελληνική, για να περάσει το budget το PSMA το PET, έτσι α πούμε, να αναπτύξει για πολύ καιρό το budget ξεχωριστό ΕΟΠΗ. Πάρα πολύ ήδη κάνουν PSMA, γιατί δεν υπάρχουν πίσω το low budget, το debate, δεν παίρνουν πίσω τα χρήματα. Τι τεχνικέ αυτέ με τα ραδιοσότοπα, τι έχει τα παραπεκτικά ραδιοσότοπα, τι δυσκολία υπάρχει να πούμε στην Ελλάδα και σε ποιο budget νοσοκομείο να μπουν. Δηλαδή, είτε με την Ουταφέρα,
και παίρνω το. Επομένως, ο κ. Βαρισσέλης είναι απόλυτα σωστό. Αλλά ξέρω ότι υπάρχει ένα άγγλος του κοινού επίσημος και όχι η σύμβουλη που γνωρίζουμε όλοι που υπάρχουν, δεν θα μπορέσει να σχεδιάσει ποτέ μια σωστή επικρατική πολιτική που να περιλαμβάνει όλα τα δεδομένα. Αυτά τα guidelines είναι γραμμένα. Τι θέλει να προμόσει τα guidelines. Δεν θε πολύ πολύ μεγάλη φασαρία. Να κάνει όπω κάνει μειώσει σε μόνο στα πάντα, να κάνει μειώσει σε μόνο στα αγγλικά. Το θεωρώ απαράδεκτο να είναι τόσο πολύ ακριβά και τα φάρμακα τη αμυσοθεραπεία, αλλά και τα φάρμακα τη εμβολισμού. Δηλαδή, 20-25 μιλιάρια έτσι, α πούμε, εδώ στο πέρα. Τι που βάζει, δηλαδή, και ζάπιν. Και παραδόξω υπάρχουν χώρε οι οποίε έχουν πολύ μεγαλύτερη πρόσβαση. Θα δώσουμε το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Χώρε που είναι ισχυρά οικονομικέ. Η Ισπανία, α πούμε, έτσι, έχει πρόσβαση πάρα πολύ καλή στάση. Μια μεγάλη εντύπωση. Η Ιταλία. Έχει πρόσβαση στάση τα οποία δεν έχουν το μάζι, είναι περιφερειακό. Αλλά ίσω εκεί να είναι και η αιτία του. Λύση, περιφέρεια και επί των κεφαλικών κράτουσα. Συγγνώμη. Ιταλία, σε σχέση με την ερώτησή σα για την τόση φυλακή, εδώ από την εμπειρία μα, κύριε Σπύρκο, να σα είδε ότι θα μα διακοπήσει περισσότερο. Ότι οι μάρκα που υπάρχουν με το συμμετέχο ουσιαστικά ήταν απλά περισσότερο την πραγματικότητα, μα επιτρέπει η υπερεκλεκτικότητα του κυρίου Κατζηδάκη να έρθει. Ενώ το σύνολο υπάρχουν αφορά ένα μεγαλύτερο τμήμα που δεν είναι ουσιαστικά αυτό που θα σε αυτό που κάνουν, γιατί πηγαίνουν πολύ τοπικά που δεν είναι πολύ συγκεκριμένε ιδέε που πέφτει το μάθημα, οι αλουμίνοι με το εθνίκιο. Με βάση αυτό, εμεί βγάζουμε τι μετρήσει μα. Και οπότε σε αυτέ ακριβώ τι θέσει και όχι στο ευρύτερο τμήμα του ύπατο, θα μπει τελικά. Και ακόμα καλύτερα, αν δεν πηγαίναμε στο επόμενο στάδιο τη συμμετρία από αυτό που έχουμε μέχρι στιγμή, που είναι το multi-compartment, να πάμε στο boxing το ζύμετρι, μπορούμε πλέον να υπολογίσουμε τη δόση όχι σε ένα compartment μόνο. Αλλά voxel-voxel σε όλη την τριδιάστατη αξιονική πρόγραμμα που θέλεις για να το κάνεις και να σου πει αυτό επίσης τώρα, να πούμε από το κάτω το πρόγραμμα του συμμετρία. Θα νησόμες για το software. Τα συμμετρία που κάνουμε μέχρι σήμερα, αυτά τα 15 περιστατικά, τα κάνουμε επειδή η εταιρεία που φέρνει το φάρμακο τυχαίνει να είναι ακτινοφυσική. Και επειδή υπάρχει μια προσωπική επαφή, μας δανείζουν στη μασία το software για να κάνουμε τους υπολογισμούς. Αλλιώς θα ήμασταν με το σκέτο partition model, αυτό το multi-compartment plan, αλλά μιλάμε για ένα ολόκληρο τμήμα, θεωρώντας ότι εκεί η κατανομή του φαρμάκου είναι ομοιογενής και ότι όλο το τμήμα αυτό παίρνει την ίδια δόση. Που δεν είναι όμως η πραγματικότητα αυτή. Θα μπορούσαμε να κάνουμε πολύ πιο λεπτομερή δοσημετρία, να βγάζουμε τα dose volume keys του κράτου. Ενδεχομένως κάποιοι που ξέρουν από την εκνηθεραπεία, πόσο ποσοστό του όμου παίρνει πόση δόση και ενδεχομένως και τα αποτελέσματα τα κλινικά έχοντας σωστή δοσημετρία θα ήταν και διαφορετικά. Δηλαδή, όλες αυτές οι μελέτες που λένε τώρα ότι δεν είναι όλες. Κάποιες μελέτες που λέγανε ότι δεν είναι απαραίτητη δοσημετρία, γιατί δεν έχει κλινικό κλινική διαφορά, είτε κάνεις personalized είτε δεν κάνεις, ειδικά παλιότερες μελέτες. Με σωστή δοσημετρία, προφανώς αυτή η διαφορά θα μπορούσε να αναδειχθεί. Μα το ίδιο να αναδειχθεί και με την αντιμετωπιστική. Δηλαδή, όταν κάναμε πιο αυξημένη δόση με καλύτερα μηχανήματα εντός αγωγικών, έτσι με πιο μπροστά τη στο τέλο τη μέρα, α πούμε, και κάναμε και αποκλιμάκωση τη θεραπεία με νερό, που να στη μέρα τη αγωγή όπω αυτό μα τώρα. Έτσι που δεν ήταν αποτελέσματα. Πάντω, εμεί έχουμε μια παγκόσμια κοινωνική. Είμαστε το μόνο σχολείο που έχει εφαρμόζει όλες τις μεθόδους που υπάρχουν, χωρίς να έχουμε ογκολόγους και υπατομικότητα. Και ίσως αυτό είναι ο λόγος για αυτό που το κάνουμε. Δεν ξέρω αν υπάρχουν ερωτήσεις. Αν δούμε ένα καλό βίντεο, αν δούμε ένα καλό βίντεο, στο δυναμί με τον άνθρωπο δεν έχει συγκολόγους. Και αυτό είναι ένα καλό βίντεο. Δεν είναι μόνο μεταξύ μας, αλλά και με τα υπόλοιπα κέντρα, τα ουδία. Οι οποίοι όμως δεν συμμετέχουν στην πράγμα. Υπάρχει κάποιο σχόλιο, κάποια ερώτηση από κάποιον. Κάμε τους τύπους. Όχι. Φυσική κλίμακα. Ευχαριστήσω τον Γιάννη από τον αρμοδότη σα που είστε εδώ και εσεί που είστε συνδεδεμένοι. Κύριε Παρσόπουλο, ευχαριστούμε και κύριε Κατζηδάκη για την πρόσκληση ξανά για αυτά τα πολύ ωραία μαθήματα που κάνατε και μα δίνετε την ευκαιρία να μαθαίνουμε κι εμεί.
Κύριε Κουκουβίνο, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας. Εύα, επίσης, ευχαριστούμε πολύ. Μπέλη, ευχαριστούμε πολύ, έστω και εξ αποστάσεως, πάντα χαρά μας που σε βλέπουμε. Να είστε όλοι καλά, καλό απόγευμα, καλή συνέχεια και στο επόμενο μάθημα. Ευχαριστούμε πολύ.